Καλό φθινόπωρο σε όλους. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας πρεμιέρα σήμερα για την εκπομπή «Τι λες τώρα». Θα είμαστε καθημερινά μαζί σας από τις 5 μέχρι τις 7 περίπου το απόγευμα με τα θέματα της επικαιρότητας, με κοινωνικά θέματα, με πολιτιστικά θέματα. Σε αυτή την εκπομπή δίνουμε βήμα σε όλους. Γι' αυτό λοιπόν ακούγεται και η δική σας φωνή. Και μπορείτε να καλείτε σε εμάς, να επικοινωνείτε μαζί μας και εμείς θα σας ακούμε και θα προβάλλουμε τα θέματά σας, τα προβλήματά σας. Μαζί σας λοιπόν και σήμερα μέχρι τις 7 και θα ξεκινήσουμε με τι άλλο, με το πρώτο κουδούνι, για τα σχολεία. Σήμερα λοιπόν άνοιξε η αυλαία της νέας σχολικής χρονιάς, η οποία χαρακτηρίζεται από μια σειρά νέων δεδομένων. Αυτό βέβαια το οποίο κυριάρχησε είναι η έλλειψη μέτρων κατά της πανδημίας, αφού η μάσκα και τα τεστ δεν είναι υποχρεωτικά πλέον. Πολύ πιο κοντά στην κανονικότητα, ύστερα από δύο δύσκολα χρόνια πανδημίας, μοιάζει να είναι η σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε, με τους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να παίρνουν τα βιβλία τους ύστερα από τον καθιερωμένο αγιασμό για να ξεκινήσουν αύριο κανονικά τα μαθήματα. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων βαρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Στην αρχή του διδακτικού έτους και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 2 εβδομάδων μπορεί να εφαρμόζεται ευέλικτο ωράριο παραμονή στο νηπιαγωγείο για νήπια-προνήπια που φοιτούν για πρώτη φορά προκειμένου να διευκολυνθεί η προσαρμογή τους. Φέτος θα ισχύσουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Επίσης, όσον αφορά στον κορονοϊό, καταργήθηκε η υποχρεωτική χρήση της μάσκας. Οι ανεμβολίαστοι δε εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να επιδεικνύουν αρνητικό αποτέλεσμα διαγνωστικού τεστ. Σε ό,τι αφορά στα δημοτικά, θα εφαρμοστεί πιλωτικά η επέκταση του ωραρίου του ολοήμερου σχολείου από τις 4 έως τις 5.30 το απόγευμα στο 50% των τμήματων που λειτουργούν σήμερα ως ολοήμερα, δηλαδή σχεδόν σε 5.000 τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σε όλη τη χώρα, για όσους γονείς το επιθυμούν, εφόσον συμπληρωθούν τα τμήματα. Έχουν προταθεί να δημιουργηθούν 17 τμήματα στα νηπιαγωγεία και 28 τμήματα στα δημοτικά, σε όλο το νομό. Περιμένουμε, έχουν ενημερωθεί οι διευθυντές και οι διευθυντές με τη σειρά τους έχουν ενημερώσει τους γονείς. Να δούμε και σε πόσα από τα τμήματα αυτά θα εκδηλωθεί ενδιαφέρον από την πλευρά των γονέων, ώστε να αφήνουν τα παιδιά τους μέχρι τις 5.30, όσοι βέβαια θέλουν. Εξυπακούεται ότι θα λειτουργήσουν στα υπόλοιπα σχολεία το ολοήμερο κανονικά όπως λειτουργούσε μέχρι τις 4. Πρωινό τμήμα μέχρι τη 1 και 4 και στη συνέχεια μέχρι τις 4 το ολοήμερο. Στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που ισχύουν από φέτος, εισάγονται οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, οι παιδαγωγικοί σύμβουλοι μέντορες, οι ενδοσχολικοί συντονιστές και τα ενισχυμένα ψηφιακά εργαλεία. Παράλληλα, εγκαινιάζεται το πρόγραμμα Φιλία, το οποίο απευθύνεται σε στελέχη της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς μαθητές και γονείς, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και σχολικού εκφοβισμού. Θα είναι ο παιδαγωγικός σύμβουλος μέντορας, ο οποίος θα πρέπει να. Θα έχει ρόλο να προσανατολίζει και να υποστηρίζει τους νεοδιοριζόμενους και τους αναπληρωτές, φαντάζομαι, ή αυτούς που έχουν τοποθετηθεί πρόσφατα σε κάποια σχολική μονάδα. Και με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας των νέων εκπαιδευτικών. Ένας άλλος θεσμός θα είναι ο ενδοσχολικός συντονιστής αυτή τη νέα χρονιά, ο οποίος θα συντονίζει και θα υποστηρίζει και αυτός τους εκπαιδευτικούς στο έργο του και την προσπάθεια της δικιάς μας της διεύθυνσης αλλά και της διεύθυνσης του διευθυντή, δηλαδή της διευθύντριας του κάθε σχολείου για να ενισχύσουν την επαγγελματική ικανότητα μάθησης και ανάπτυξης. Κάτι άλλο που έχουμε καινούριο θα είναι η Τράπεζα Θεμάτων και στη ΓΑΜΑ Λυκείου από φέτος,
που θα εξασφαλίζει μια αξιοπιστία και γυρότητα στα τεστ που θα δίνουν οι μαθητές. Παραμένουμε στο θέμα. Είναι μαζί μας η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, η κυρία Θεοφανία Σιούτη. Καλησπέρα σας, κυρία Σιούτη. Καλή σχολική χρονιά. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλή σχολική χρονιά. Με υγεία. Να είναι μια καλή χρονιά, χωρίς έτσι απρόοπτα, γιατί ξεκινήσαμε φέτος χωρίς έτσι την υποχρεωτικότητα της μάσκας, των self-test. Ξεκινήσαμε έτσι, θα λέγαμε, πιο απελευθερωμένοι. Ναι, έγινε ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα και σε ό,τι αφορά τα μέτρα κατά της πανδημίας. Είμαστε πιο απελευθερωμένοι, όπως είπατε, κυρία Ηλιοπούλου, γιατί ξεκινάμε χωρίς μέτρα. Αλλά έχουμε και ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, γενικά το προσωπικό στα σχολεία. Για πρώτη φορά έχουμε διορισμούς μέσα στον Αύγουστο μήνα και τοποθέτηση στα σχολεία μέχρι την 1η Σεπτέμβρη και πρόσληψη αναπληρωτών και ανάληψη υπηρεσίας στα σχολεία στις 5 Σεπτέμβρη. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα 12 Σεπτέμβρη όλοι οι εκπαιδευτικοί βρισκόντουσαν στα σχολεία, ήσαν στον αγιασμό, συμμετείχαν τις προηγούμενες μέρες στον προγραμματισμό, στην κατανομή των τάξεων και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για τις σχολικές μονάδες. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν λίγα κενά που θα συμπληρωθούν με τη δεύτερη φάση των προσλήψεων? Σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες των δασκάλων και των νηπιαγωγών είναι ελάχιστα. Μπορώ να πω ελάχιστα, πολύ λίγα που προέκυψαν από άδειες. Έχουμε κάποια κενά σε ό,τι αφορά τους νοσηλευτές και το βοηθητικό προσωπικό, που και αυτά έχουμε τη διαβεβαίωση από το Υπουργείο ότι θα καλυφθούν με την φάση των αναπληρωτών που θα πάρουμε σε λίγες μέρες. Ξεκινάμε καλά από ό,τι φαίνεται φέτος, κυρία Σιούτη, και τα μηνύματα έτσι είναι βίωνα και έχουμε και κάτι έτσι διαφορετικό φέτος. Έχουμε το διευρυμένο ολοήμερο που θα εφαρμοστεί και σε σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας. Βεβαίως, το σχολείο αλλάζει, εξελίσσεται και προσπαθούμε να γίνεται ολοένα καλύτερο. Η αλλαγή η φετινή είναι το διευρυμένο πρόγραμμα στο ολοήμερο σχολείο. Προτάθηκαν 28 δημοτικά στο ΦΕΚ και 16 νηπιαγωγεία. Από αυτά θα λειτουργήσουν τα 17, 9 δημοτικά και 8 νηπιαγωγεία. Θεωρώ ο στόχος του διευρυμένου ωραρίου είναι διτός και να αναβαθμίζεται ποιοτικά το έργο της εκπαίδευσης αλλά και για την εξυπηρέτηση των εργαζομένων των γονέων που εργάζονται. Είναι μια ευκαιρία για το σχολείο να προσφέρει νέες εμπειρίες και πρόσβαση σε νέες δεξιότητες. Θα γίνεται μια δημιουργική απασχόληση και ποιοτική απασχόληση των μαθητών. Στο πλαίσιο τα τώρα παιδιά θα τελειώνουν 5 και μισή, συγγνώμη. Ναι, παρακαλώ. Ναι, θα τελειώνουν 5 και μισή, θα συγκροτηθούν όμιλοι και τα παιδιά θα απασχολούνται με διάφορα διδακτικά αντικείμενα τα οποία θα έχουν επιλέξει τα ίδια. Το παιδί, ωστόσο, κυρία Σιούτη, θα πηγαίνει διαβασμένο μετά στο σπίτι του? Βεβαίως, θα υπάρχουν βεβαίως και ώρες μελέτης. Οι ώρες μελέτης, βέβαια, θα είναι μέχρι τις 4 η ώρα. Στις 4 με 5.30 θα είναι δημιουργικές δραστηριότητες των μαθητών. Τώρα, στο πλαίσιο της διαδικασίας, φαντάζομαι ότι αυτή την εβδομάδα θα δηλώσουν ποιοι μαθητές θέλουν να παραμένουν στο διευρυμένο ολοήμερο, έτσι? Έχουν ήδη δηλώσει ποιοι θέλουν να παραμένουν. Σήμερα ήταν η τελευταία προθεσμία το να δηλώσουν και γι' αυτό σας είπα ότι δημιουργήθηκαν αυτά τα τμήματα. Δηλαδή, έχουμε 9 τμήματα δημοτικού και 8 τμήματα νηπιαγωγείου. Απλά τώρα απομένουν να δηλώσουν τι ομίλους θέλουν να παρακολουθήσουν. Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Και εγώ, πριν σας αφήσω, θα ήθελα ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς, στους μαθητές και πάλι πολλές ευχές σε όλους για καλή σχολική χρονιά, με υγεία και χωρίς τις περιπέτειες της πανδημίας. Θα είμαστε πάντα βέβαια σε συνεχή εγρήγορση και επαγρύπνηση γιατί μπορεί και οι συνθήκες να αλλάξουν. Η πανδημία πάντα είναι δίπλα μας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Ηλιοπούλου και εσείς καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
Επιστροφή βέβαια στο σχολείο χωρίς τα απαραίτητα δεν γίνεται. Σήμερα μετά τον αγιασμό, γονείς και μαθητές πήραν μαζί με τα βιβλία τους τις σχολικές λίστες από τους εκπαιδευτικούς και έσπευσαν βέβαια να αγοράσουν τα απαραίτητα για τη νέα χρονιά. Παρά τις ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες, οι τιμές τους φάνηκαν προσιτές, ενώ τόνισαν πως και οι καθηγητές δεν έτσι επιβαρύνουν τα έξοδα. Πρωτοκουδούνι σήμερα με τους εκπαιδευτικούς να εύχονται καλή και δημιουργική χρονιά σε όλους τους μαθητές, παραδίδοντάς τους τα βιβλία τους αλλά και τις καθιερωμένες λίστες με τα σχολικά εφόδια που θα χρειαστούν για την φετινή χρονιά. Είναι και σήμερα, έχει ξεκινήσει η λίστα μας μία εβδομάδα νωρίτερα, γιατί υπήρξαν σχολεία και δάσκαλοι που δώσανε τις λίστες στους γονείς για να μην υπάρχει συνωστισμός. Βέβαια, τα πρωτάκια, τα δευτερά και τα τριτάκια που πάντα περιμένουν τη λίστα από τη δασκάλα και το δάσκαλο ήρθαν σήμερα. Οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους έσπευσαν στα βιβλιοπωλεία προκειμένου να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα, με τα μικρά παιδιά να δείχνουν ενθουσιασμένα διαλέγοντας τα σχολικά τους είδη. Ψωνίζουν τα πάντα γιατί θέλουν το παιδί τους να πάει την πρώτη μέρα στο σχολείο και να είναι η τσάντα του fix, να μην λείπει κάτι. Είναι αρκετά, ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, ό,τι μας ζητήσουν θα τα πάρουμε. Γιατί τα ξεψωνίζετε? Πρώτη και τρίτη, δημοτικού. Οι τιμές, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, είναι ικανοποιητικές, ενώ και από την πλευρά τους οι εκπαιδευτικοί έχουν προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και δεν ζητούν τόσα πολλά πράγματα. Εντάξει, είναι λίγο, αλλά αφού χρειάζονται θα τα πάρουμε, ό,τι που είναι οι δασκάλοι. Κανονικά είναι. Άμα έχεις μεγαλώσει κι άλλο ένα πριν, γνωρίζεις. Οπότε κομπλέ, εντάξει. Μικρές. Μικρά πράγματα. Εντάξει, λίγα πράγματα χρειάζονται. Και οι καθηγητές έχουν προσαρμοστεί, δεν ζητάνε πολλά. Πλέον ναι. Και φυσικά στο κατάστημά μας φροντίζουμε να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να εξυπηρετηθούν πιο γρήγορα και να φύγουν, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός. Και προσαρμοστήκανε στην πραγματικότητα πια. Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι σύμφωνα με τις συνθήκες. Είναι από το κατάστημά μας όσο το δυνατόν πιο χαμηλές είναι εφικτό να είναι και οι προσφορές πάρα πολύ μεγάλες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι σε αυτή τη δεδομένη στιγμή. Αυτά λοιπόν με τους μαθητές και τις μαθήτριες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Να πάμε στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι μαζί μας ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, ο κύριος Αγάπιος Οικονομίδης. Καλησπέρα σας. Καλή σχολική χρονιά, κύριε Οικονομίδη. Καλησπέρα. Να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά ακόμα. Πώς ξεκίνησε η χρονιά για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης? Με την ευλογία της Εκκλησίας είχαμε σήμερα το πρώτο κουντούνι και το ξεκίνημα στα σχολεία μας. Είχαμε τους αγιασμούς, όπως ξέρετε. Παρευρέθηκα σε δύο σχολεία, στο ειδικό σχολείο και στο μουσικό. Νομίζω ότι ήταν όλα πολύ ομαλά. Και ίσως είναι η πρώτη φορά που κάποια σχολεία ξεκινάνε με τόσους πολλούς καθηγητές. Δεν έχουμε δηλαδή κενά στα σχολεία μας? Σε όλο το νομό θα υπάρχουν κενά, αλλά θα είναι λιγότερα από 10, να πούμε έτσι, σε κάποιο τρόπο. Είναι πάρα πολύ λίγα δηλαδή, ναι. Πάρα πολύ λίγα. Άλλες φορές ήταν εκατοντάδες. Μπορεί να ήταν δεκάδες, άλλες χρονιές, λέω πολύ παλιά, μπορεί να ήταν και δεκάδες. Τώρα νομίζω είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Μάλιστα στο μουσικό που πήγα σήμερα ήταν πλήρης από καθηγητές, ήταν πλήρες στο σχολείο και από ώρες, περισσεύουν και ώρες μάλιστα. Είμαστε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Και μιλάμε για το μουσικό που κάθε χρόνο αντιμετωπίζει θέματα έτσι, με την έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Αργούσανε πάρα πολύ να έχουν κάθε χρόνο οι εμπειροτέχνες και οι ειδικότητες, το πιάνο, η κιθάρα. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχουν όλοι, είναι νεοδιορισμένοι, νεοδιόριστοι. Και μάλιστα θα έλεγα ότι έχουμε επάρκεια, περισσεύουν και ώρες θα έλεγα. Αυτό συμβαίνει και με τα σχολεία της περιφέρειας των χωριών μας? Στα περισσότερα σχολεία είναι καλυμμένες οι θέσεις. Μπορεί να λείπει ένας εκπαιδευτικός, σε κάποια μπορεί να λείπει μέχρι δύο, ένας καθηγητής. Αλλά όχι περισσότερα. Όπως σας είπα, τα κενά της γενικής εκπαίδευσης δεν είναι περισσότερα από 10. Μάλιστα. Τώρα βέβαια φέτος έχουμε και την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τι θα ισχύει λοιπόν? Κοιτάξτε, υπάρχουν, όπως έχετε πει, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν καινοτόμα προγράμματα. Υπάρχει ο θεσμός του Μέντορα, ο οποίος θα βοηθάει τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ουσιαστικά.
και μέχρι εκπαιδευτικούς θα έλεγα που είναι σε 5 έτη. Αυτούς βοηθάει ο μέντορας. Mm-hmm. Τους νέους δηλαδή, τους νέους εκπαιδευτικούς που θα έχουμε. Ένας άλλος θεσμός είναι ο θεσμός του ενδοσχολικού συντονίστη, ο οποίος θα έχει και αυτός τον ίδιο ρόλο. Θα βοηθάει μέσα στο σύλλογο, θα βοηθάει τον διευθυντή για την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, αλλά είναι έτοιμα να ξεκινήσουν μέσα στον προσεχή μήνα. Τέλος, θα υπάρχει και ο θεσμός του των ομίλων, τα λέγανε λέσκες στα πειραματικά, τώρα είναι όμιλοι στα σχολεία. Δηλαδή θα είναι κάποιες δράσεις, όποιοι σύλλογοι, αυτό είναι προαιρετικό όμως, όποιοι σύλλογοι επιλέξουν. Αυτό θα γίνεται τα απογεύματα μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάποια τμήματα με την βοήθεια των εκπαιδευτικών μας θα κάνουν κάποιες άλλες δράσεις. Θα έχουν κάποιες δραστηριότητες δηλαδή μέσα στη σχολική μονάδα. Μπορεί να είναι κάτι για το περιβάλλον, μπορεί να είναι κάποια άλλα θέματα που μας αφορούν, ας πούμε, η βία ή άλλα ζητήματα τα οποία είναι πολύ επίκαιρα. Μάλιστα. Βέβαια, να πούμε και το τελευταίο, ότι φέτος, μετά από 2 χρόνια, επιστρέφουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα θρανία και οι εκπαιδευτικοί, βέβαια, χωρίς την υποχρεωτικότητα της μάσκας και των self-test. Έχετε δίκιο. Δεν είναι υποχρεωτική η μάσκα πλέον. Είναι προαιρετική, γιατί είδαμε και ορισμένους μαθητούς οι οποίοι φορούσαν και καλά κάναν, εφόσον νιώθουν ότι πρέπει να φοράσουν μάσκα. Όπως και ορισμένοι εκπαιδευτικοί φορούσαν, ορισμένοι δεν φορούσαν. Ωστόσο, για τους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και δεν έχουν νοσήσει, θα είναι απαραίτητο μια φορά την εβδομάδα, πριν από κάθε Τρίτη δηλαδή, να κάνουν ένα rapid test πριν προσέλθουν στην υπηρεσία τους. Και το πρωτόκολλο τι προβλέπει για κάποιον μαθητή που θα νοσήσει? Ισχύει ό,τι ίσχυε και προς το τέλος του περσινού σχολικού έτους, δηλαδή 5 μέρες κάθεται στο σπίτι του μέχρι να περάσουν τα συμπτώματα. Mm-hmm. Φυσικά μετά τις 5-6 μέρες, την 6η μέρα, αν συνεχίζει και είναι θετικός, θα το δούμε, δεν θα έρχεται στο σχολείο, εννοείται αυτό. Θα το κρατάμε το μαθητή μέχρι να τελειώσουν τα συμπτώματα και να βγει και αρνητικός. Και να επιστρέψει στις αίθουσες. Αλλά η πλειοψηφία, η πλειονότητα, ναι, στις 5 μέρες είναι έτοιμοι να επιστρέψουν. Κύριε Οικονομίδη, να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά, να πάνε όλα καλά έτσι και να έχουμε τη λειτουργία των σχολείων μας χωρίς εμπόδια φέτος, για το καλό και των μαθητών και των μαθητριών. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε μαζί μας. Ευχαριστώ θερμά και εγώ. Να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Να είστε καλά. Λίγα τα κενά από ό,τι είπε ο κ. Οικονομίδη σε όλες τις σχολικές μονάδες της Μεσσηνίας. Ωστόσο, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών ζητούν περισσότερες προσλήψεις. Για άλλη μια φορά, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, οι σύλλογοι των εκπαιδευτικών θέτουν το ζήτημα των προσλήψεων, τονίζοντας ότι οι διορισμοί που έγιναν δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Φέτος θα έχουμε κενά. Βέβαια, γίνανε μετά από πολλά χρόνια, είχαν γίνει και πέρσι, κάποιοι διορισμοί που κατά τη γνώμη μας όμως δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες, γιατί μην ξεχνάτε ότι ταυτόχρονα γίνονται και πολλές συνταξιοδοτήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουν σε συνταξιοδοτήσεις που γίνανε την τελευταία δεκαετία σε ένα βαθμό. Αλλά όμως τα κενά είναι πολύ περισσότερα. Και αυτή τη στιγμή έχει γίνει και η φάση πρόσληψης της πρώτης φάσης των αναπληρωτών. Και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμα δεκάδες κενά, τουλάχιστον στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που έχω εκεί το χώρο ευθύνης. Την ίδια ώρα η ενεργειακή κρίση, όπως λένε οι εκπαιδευτικοί, θα επηρεάσει και τη λειτουργία των σχολείων. Η εξελίξη στην ενέργεια και οι ανατιμήσεις και η ακρίβεια επηρεάζουν και τα σχολεία. Υπάρχουν σοβαρές ανάγκες σε υλικοτεχνική υποδομή, που αυτή τη στιγμή εμείς διεκδικούμε βέβαια στις σχολικές επιτροπές να έχει αυξημένο κονδύλι, γιατί δεν φτάνουν τα λεφτά να καλυφθούν όλες αυτές οι ανάγκες. Υπάρχουν σοβαρά θέματα και ξέρετε ότι αυτό το θέμα, αν δεν ενισχυθούν οι σχολικές επιτροπές, θα έχουμε θέμα. Όπως επίσης πολύ σοβαρό θέμα είναι και το πετρέλαιο, η θέρμανση. Ακούτε πολύ καλά και 1,70 και 2 ευρώ για τη νέα χρονιά. Μιλάμε για αστρονομικά νούμερα, που φυσικά αυτό έχει σχέση και με όλη την κοινωνία. Όλη την κοινωνία θα έχει πρόβλημα.
Κάπως έτσι ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά. Να δούμε όμως τι λένε και οι γονείς για τη νέα σχολική χρονιά. Και είναι μαζί μας ο υπεύθυνος τύπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας, ο κύριος Διονύσης Τρικυλίδας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Λιοπούλου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Καλησπέρα στους γονείς και τους κηδεμόνες. Προπάντων όμως να πούμε καλή χρονιά στους μαθητές και στους καινούργιους, αλλά και σε αυτούς που πρόκειται να αλλάξουν βαθμίδες την επόμενη χρονιά. Καλή πρόοδο. Με τα μάτια των γονέων, πώς ξεκίνησε η φετινή χρονιά? Φετινή χρονιά, στα μάτια των γονέων, πιστεύω ότι ένιωσαν μια καλύτερη αισιοδοξία, περισσότερη μάλλον αισιοδοξία, ατενίζοντας κάποιες προσπάθειες που κάναμε κι εμείς για να βελτιώσουμε το μέλλον της μαθητικής κοινότητας, της μαθητικής κοινωνίας, είτε λέγονται μαθητές, είτε λέγονται κτίρια, είτε λέγονται εκπαιδευτικοί, προσπαθώντας να συμμαζέψουμε τα κενά όσο μπορούσαμε για την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Όμως, δεν σταματάμε εδώ. Τα προβλήματα, τα κενά, οι ατέλειες, πάντα θα υπάρχουν και εμείς θα είμαστε εδώ για να τις καταπολεμούμε. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είδαμε ότι και λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά, επισκεφτήκατε και όλες τις σχολικές μονάδες, να δείτε από κοντά πώς είναι η εικόνα. Τι διαπιστώσατε? Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν έτσι κάποια πράγματα που πρέπει να γίνουν ακόμα? Να πάμε έτσι πρώτα στο κτηριακό μέρος. Στα τεχνικά θέματα περισσότερο. Ναι. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια πριν κλείσει η προηγούμενη σχολική χρονιά, να ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα προγραμματισμό. Ξεκινώντας από τα τεχνικά θέματα, έτσι με την καλή θέληση, την εθελοντική θέληση της ομάδας που ήμεθα και με την εξειδίκευση δύο ατόμων και τη βοήθεια των άλλων λόγω ότι ήταν πολιτική μηχανική, μας βοήθησαν να κάνουμε μια καλή εικόνα, να πάρουμε μια καλή εικόνα με τι κατάσταση βρισκόμαστε και με τι θα ξεκινήσουμε τη νέα σχολική χρονιά. Εμείς, σαν ομάδα, κάναμε τις ανάλογες δραστηριότητες. Παρακινήσαμε τους θεσμούς, αλλά και τις προϊστάμενες αρχές που είναι υπεύθυνοι για τα σχολεία. Είχαμε ανταπόκριση πρώτη φορά. Δεν μπορούμε να το κρύψουμε. Και χαρήκαμε πολύ αυτό. Γιατί η χώρα μας είναι μια δημοκρατική χώρα, όπως το γνωρίζουμε όλοι. Με απλούς τρόπους, εφαρμόζοντας απλά εθοδευμένα πράγματα, διαδικασίες, κινητοποιήθηκαν θεσμοί. Και μπορώ να σας πω, όχι σε μεγάλο υπέρτατο βαθμό, ξεκίνησε όμως να δουλεύει η μηχανή. Και τα αποτελέσματα ήταν ευχάριστα με την έναρξη των σχολείων. Μπορεί να μην έχουν ολοκληρωθεί όλα τα σχολεία, αλλά αυτό που έγινε φέτος ήταν ευχάριστο. Γι' αυτό οι γονείς ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον. Δεν θα σταματήσουμε, θα συνεχίζουμε. Είμαστε επίμονοι, υπομονετικοί, διπλωματικοί και πάνω απ' όλα είμαστε συμβουλευτικοί. Αυτός είναι ο χαρακτήρας της Ένωσης που έχει αλλάξει, έχει πάρει 180 μοίρες στροφή. Έρχονται οι γονείς. Είχατε και μία επικοινωνία μαζί τους και πρώτη μέρα, γιατί είναι και τα πρωτάκια τώρα, οι νέοι γονείς που... Χαμογελώ, γιατί ήταν η επόμενη, έτσι, με τη συζήτηση που κάνουμε τώρα, ήταν η επόμενη, έτσι, το επόμενο θέμα που θα κουβεντιάζαμε. Εμάς, ο στόχος μας, η επιθυμία μας η μεγάλη είναι να μπορέσει κάθε σχολείο να έχει τον αντιπρόσωπό του, να έχει τον σύλλογό του. Πολλά σχολεία δεν έχουν. Αν ξεκινήσουμε από τους παιδικούς σταθμούς, από τα νηπιαγωγεία που είναι λίγο δύσκολο να δημιουργηθούν, αλλά τα δημοτικά όλα δεν έχουν, πρέπει να αποκτήσουν. Δεν έχουν τα δημοτικά όλα, σύλλογο γονέων. Κάποια δεν έχουν. Μάλιστα. Τα γυμνάσια, και όσο ανεβαίνουν οι βαθμίδες, φθήνει ο θεσμός. Εμείς θέλουμε να αποκτήσουν όλα τα σχολεία το σύλλογό τους, και να είμαστε κοντά ο ένας στον άλλον. Χρειαζόμαστε ο ένας στον άλλον. Και πρέπει να ευαισθητοποιηθούν και οι γονείς.
δεν είναι μόνο δουλειά. Δεν είναι. Ένα μέλλον μιας κοινωνίας εξαρτάται από τα παιδιά. Εάν δεν προσέξουμε τα παιδιά μας από τη μικρή τους ηλικία, δεν θα αποκτήσουμε ποτέ ένα καλύτερο μέλλον. Πάντα θα παλεύουμε με τα ίδια προβλήματα. Είπατε ότι κάποια σχολεία δεν έχουν σύλλογο γονέων. Αυτά τα σχολεία έχετε διαπιστώσει ότι έχουν προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται από άλλα που έχουν σύλλογο και ίσως να είναι και ενεργός ο σύλλογός τους περισσότερο. Κοιτάξτε, υπάρχουν σχολεία που είναι καινούργια. Είναι τελευταίας δεκαετίας χτισμένα, φτιαγμένα. Ναι. Υπάρχουν σχολεία που είναι αρκετές δεκαετίες. Με μια καλή, ένα προγραμματισμένη συντήρηση, ειδικά στα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα προβλήματα εξαλείφονται όσο μπορούν περισσότερα. Γιατί δεν τα αφήσουμε ποτέ να μεγαλώσουν. Ναι. Όταν όμως υπάρχουν σχολεία που δεν έχουν κινητοποιηθεί οι θεσμοί να τα προλάβουν αυτά τα πράγματα, σίγουρα οι κτηριακές εγκαταστάσεις φτύνουν χειρότερα. Πάρτε παράδειγμα το σπίτι σας ή το σπίτι μου. Ναι. Εάν δεν το προσέξεις, σιγά σιγά θα ρέψει. Έτσι είναι και το κτίριο, το σχολικό. Γι' αυτό θέλει έναν προγραμματισμό και να συνεχείς η παρακολούθηση των προβλημάτων. Έτσι δεν θα υπάρξουν ποτέ σοβαρά προβλήματα στις κτηριακές εγκαταστάσεις των σχολείων. Πέρα όμως από τα όποια κτηριακά προβλήματα υπάρχουν, βελτιώθηκαν όπως είπατε εσείς, γίνονται παρεμβάσεις, θα δούμε και ένα ρεπορτάζ στη συνέχεια από το Δήμο και θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις. Υπάρχουν και άλλα θέματα που απασχολούν μια σχολική μονάδα. Εσείς ποιο θέμα θεωρείτε ότι είναι το βασικότερο? Το βασικότερο θέμα για μας είναι, ξεχωρά από τα κτηριακά, είναι η υγεία, η υγιεινή των σχολείων. Και γι' αυτό θα θέλαμε όσο μπορούμε να καλύψουμε το θέμα με τις καθαρίστριες. Καθαρισμό των σχολείων και της υγείας, έτσι. Ένα άλλο θέμα, και αυτό σοβαρό, είναι να αποκτήσουν όλα τα σχολεία νοσηλευτές και ψυχολόγους. Χρειάζεται σήμερα η κοινωνία μας, όλος ο κόσμος έχει φορτιστεί, δεν μπορεί να ξεφύγει, να ξεθυμάνει σε αυτά τα ευχάριστα παιχνίδια που παίζαμε κάποτε εμείς έξω στο περιβάλλον. Είναι εγκλωβισμένο στα προβλήματα από την ώρα που είναι νήπιο παιδί μέχρι που σιγά σιγά μεγαλώνει και μεγαλώνουν τα προβλήματα. Θέλουν στήριξη όλος ο κόσμος. Και βέβαια η ασφάλεια. Θέλουμε ασφάλεια και κτηριακά, αλλά και να προστατεύσουμε όσο μπορούμε και το περιβάλλον το σχολικό. Γιατί κατά καιρούς, όπως έχετε ακούσει από το παρελθόν, έχουμε και βανδαλισμούς, έχουμε κλοπές, έχουμε καταστροφές που σε μια τέτοια υγιή κοινωνία ή αν θέλετε μια κοινωνία που ζούμε σήμερα δεν πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα, ειδικά στα σχολικά κτίρια. Και μάλιστα έτσι να πούμε ότι σε κάποιο κτίριο γίνεται κάθε χρόνο και αρκετές και κλοπές και βανδαλισμοί. Ακριβώς. Δυστυχώς και δεν αντιμετωπίζεται και όμως, πρέπει να γίνει. Και όμως αντιμετωπίζεται. Αντιμετωπίζεται. Υπάρχουν τρόποι αρκεί να κινητοποιηθούν σωστά οι αρμόδιοι και να γίνουν οι σωστές κινήσεις να σταματήσει από το κακό. Και προς αυτή την κατεύθυνση έτσι καταβάλλετε ως ένωση προσπάθεια, κάνετε τις παρεμβάσεις σας, μιλάτε με τους αρμόδιους και για αυτά τα ζητήματα. Όπως είπα, οι γονείς, μιας και αντιπροσωπεύουμε η Ένωση, το Δήμο Καλαμάτας, προσπαθούμε βέβαια όμως και στην περιφέρεια, τη Μεσσηνία δηλαδή, ότι προβλήματα υπάρχουν από όλους τους γονείς, είναι δεκτά. Είμαστε ανοιχτοί να ακούσουν τα προβλήματά τους. Αυτό μας δίνει τα ερεθίσματα, μας δίνει τη δύναμη, το κουράγιο να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να λύσουμε τα προβλήματα. Μια δημοκρατική χώρα όπως είναι η Ελλάδα, σε μια δημοκρατία δεν υπάρχει άλλο το πρόβλημα, δεν το συζητάμε. Ναι. Άρα με καλή θέληση, με καλή προσπάθεια από όλους μας, δεν θα μείνει άλλο το πρόβλημα. Και σίγουρα θα βελτιώνεται κάθε χρόνο, έστω και λίγο, ένα θετικό πρόσωπο να υπάρχει κάθε χρόνο στις σχολικές μονάδες και στη σχολική κοινωνία, στη μαθητική κοινωνία, για μας είναι μεγάλη επιτυχία. Επειδή αναφερθήκατε και στα σχολεία της περιφέρειας, όχι μόνο της Καλαμάτας, υπάρχουν σύλλογοι που είναι στην ένωσή σας από την υπόλοιπη Μεσσηνία? Προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε, γιατί ο Δήμος Καλαμάτας είναι από μόνο του μια ένωση. Ναι. Η Μεσσήνη τώρα πρέπει να κινητοποιηθεί και αυτή. Η Τριφυλία το ίδιο.
Η Μάνη το ίδιο, ο Δήμος της Μάνης εννοώ. Κάθε Δήμος δηλαδή θα πρέπει να κινητοποιήσει, να ενεργοποιήσει μάλλον την ένωσή του. Χρειάζεται. Θα μας κάνει ακόμα πιο δυνατούς και πιο ευέλικτους στη λύση των προβλημάτων. Τι θα λέγατε σε αυτούς τους συλλόγους που δεν είναι ακόμα στην ένωσή σας? Θα έλεγα να ξεκινήσουν την προσπάθεια, αξίζει για το μέλλον, για ένα καλύτερο μέλλον. Θα το δουν μπροστά τους και μπροστά μας βέβαια, όλοι μας. Ίσως μετά από 5-6 χρόνια θα δουν τα αποτελέσματα. Αρκεί να δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Και το κυριότερο είναι αυτό που είπατε, ότι οι γονείς παίζουν σημαντικό ρόλο και στην εξέλιξη των παιδιών. Συνεπώς η όποια παρέμβαση βοηθάει. Μάλιστα. Βοηθάει αρκετά. Εγώ θα έλεγα ότι η συνεργασία των γονιών με τους εκπαιδευτικούς, γιατί έχουμε πάρα πολύ καλούς εκπαιδευτικούς, αυτά τα χρόνια που ζούμε, ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχουμε δει τεράστιες αλλαγές στην οτροπία των εκπαιδευτικών. Έχουν γίνει πολύ σύγχρονοι, πολύ προσεγγίσιμοι, πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά. Μπορώ να σας πω ότι δουλεύουν καλύτερα και από τον ιδιωτικό τομέα. Για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε. Αφού υπάρχει το εργαλείο εκπαιδευτικός για τα παιδιά, γιατί να μην είμαστε κοντά κι εμείς οι γονείς? Είναι ό,τι καλύτερος συνδυασμός μπορεί να υπάρξει. Για ένα καλύτερο μέλλον σας λέω πάλι. Αυτές τις μέρες πριν ξεκινήσουν τα σχολεία, υπήρξαν έτσι σύλλογοι που ήρθαν και σας είπαν ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα σε κάποια σχολεία? Ναι, αναφερθήκανε τα προβλήματα. Κάποιοι σύλλογοι είπαν δεν έχουμε κάποιο δάσκαλο, δεν έχει έρθει κάποιον εκπαιδευτικό ή έχουμε ένα θέμα εκεί με το κτίριο. Αναφερθήκαν τα προβλήματα, τα οποία ενεργοποιηθήκαμε και περιμένουμε τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά. Ευχόμαστε σαν ένωση να γίνουμε περισσότεροι. Κάθε ένας προσθέτεται κοντά σε ένα σύλλογο. Είναι δύναμη για μας, τους γονείς. Όχι για να κάνουμε, να ρίξουμε τα βουνά, απλώς να κάνουμε τα απλά. Αυτά τις καθημερινότητες που τα έχουμε αφήσει και αυτά και τα παιδιά δεν τα δέχονται όπως τα δέχονταν στο παρελθόν. Καλή σχολική χρονιά. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και σε συνέχεια με αυτό που λέγαμε με τον κύριο Τρικυλίδα, εκτεταμένες παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες γινόντουσαν όλο αυτό το διάστημα από το Δήμο Καλαμάτας, ώστε σήμερα να είναι όλα έτοιμα με το πρώτο κουδούνι. Φυσικά ο Δήμος έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα για όλη τη χρονιά που θα πραγματοποιεί και θα κάνει και πολλές άλλες παρεμβάσεις σε όλες τις σχολικές μονάδες. Επιστροφή στα Θρανία για τους μαθητές σήμερα, με τον Δήμο Καλαμάτας να έχει φροντίσει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις προκειμένου να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά και οι μαθητές να έχουν ένα ασφαλές περιβάλλον. Χτύπησε το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα σχολεία μας είναι έτοιμα, ναι, αλλά όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, οι συντηρήσεις δεν σταματούν. Και σήμερα εργαζόμαστε για τα σχολεία. Έχει γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα συνεργεία του Δήμου μας. Φυσικά τα έργα παρεμβάσεων από την πλευρά του Δήμου θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, με τα συνεργεία να εργάζονται τις ώρες που τα σχολεία θα είναι κλειστά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε τα απογεύματα αλλά και Σαββατοκύριακα για να συντηρήσουμε τα σχολεία μας μέχρι και τις γιορτές των Χριστουγέννων, όπου θα γίνουν και μέσα στις γιορτές παρεμβάσεις στα σχολεία μας όταν κλείσουν πάλι για τις διακοπές. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, θα συνεχιστούν όλες οι εργασίες. Έχουμε ενεργές εργολαβίες, πλαστικοποίηση γηπέδων, συντηρήσεις εξωτερικά στα σχολεία που θα γίνονται καθημερινά. Επίσης, κατασκευές ραμπών αμαία και νέα ΒΣΕ αμαία στα σχολεία μας. Όλα τα σχολεία θα έχουν πρόσβαση και νέα ΒΣΕ. Οι διευθυντές δηλώνουν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία που είχαν και έχουν με τον Δήμο, καθώς πάγια αιτήματά τους λύθηκαν και οι παρεμβάσεις άλλαξαν κατά πολύ την όψη των σχολείων. Η αλήθεια είναι ότι γίνανε πάρα πολλά πράγματα. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα του σχολείου.
και πολύ πριν από μένα. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, να ευχαριστούμε το Δήμο, ήρθε μας, μας το έβαψε εσωτερικά, τώρα θα γίνει και εξωτερικά. Και θα γίνουν και κάποιες άλλες εργασίες, κάποιες τουαλέτες, το προάβλιο φτιάχτηκε, ήταν όλα καλά. Το σχολείο, δόξα τω Θεώ, πριν να ανοίξει ήταν έτοιμο. Κάτι, αυτό το κτίριο που βλέπετε είναι από το 1906. Είναι μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Έτσι, δεν είχε να κουμπίσει κάποιος πάνω του χρόνια. Και αυτό καλό θα είναι ανά 2-3 χρόνια για να συντηρηθεί. Και είναι και μια εικόνα του σχολείου, γίνει μια εικόνα της πόλης, πολύ ωραία, να γίνεται όσο μπορούμε πιο συχνά. Η αρχή έγινε, πραγματικά, αυτό ήταν κάτι που ήταν για μας τέλειο, τους ευχαριστούμε όλους και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για το σχολικό εκβοβισμό με την κυρία Αγγελική Ρουμελιώτου, την επιμελήτρια ανηλίκων Καλαμάτας. Σπουργή της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22-266. Αποκατάστασης και αποθεραπείας διάπλαση βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 18 στρεμμάτων στη μαγευτική Καλαμάτα. Είναι δυναμικότητας 97 κλινών. Η διάπλαση ακολουθεί το σκανδιναβικό μοντέλο αποκατάστασης. Με την επιστημονική γνώση, τη φροντίδα αλλά και την αγάπη των ανθρώπων της, βοηθάει τους ασθενείς να επανενταχθούν χωρίς προβλήματα στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η Διεπιστημονική Ομάδα της Διάπλασης προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε νευρολογικές, ορθοπαιδικές ή νευροχειρουργικές καταστάσεις μεταχειρητικά, στην υποξία ή χρόνια φάση. Διάπλαση. Η φροντίδα που σας αξίζει. Σικική. Ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική. 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό.
60 χρόνια αποχαιρετάμε, ανταμούνουμε, στέλνουμε, παραλαμβάνουμε, ταξιδεύουμε απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. ΚΤΕΛ. Μας συνδέουν πολλά. Επιστρέψαμε και θα συνεχίσουμε με το θέμα που σας είπαμε πριν τις διαφημίσεις, με τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι μαζί μας η κυρία Αγγελική Ρουμελιώτου, κοινωνική λειτουργός, επιμελήτρια ανηλίκων Καλαμάτας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Καλή σχολική χρονιά. Το, νομίζω το πρώτο κουδούνι και για την εκπομπή. Το σήμερα. Πρώτο κουδούνι, ναι. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε πάρα πολλά στο πρώτο μέρος της εκπομπής και πώς ξεκίνησαν τα σχολεία και για τις κτίρια και τις υποδομές. Αλλά ένα θέμα που προκύπτει κάθε χρόνο είναι αυτό του σχολικού εκφοβισμού, του bullying. Mm-hmm. Και να πούμε κάποια πράγματα με αφορμή ότι ξεκινάει και σήμερα η σχολική χρονιά, να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοιες καταστάσεις. Και αρχικά θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι είναι το bullying και πώς μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από την απλή πλάκα που κάνει ο συμμαθητής στο συμμαθητή. Πολύ ωραίο αυτό που ρωτάτε και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαχωρίσουμε και όχι μόνο από την πλάκα, αλλά και από τη σύγκρουση. Τι εννοώ. Όλοι μεγαλώσαμε, θα το θυμόμαστε έτσι και εμείς οι μεγαλύτεροι που είμαστε ήδη γονείς, ότι στα σχολεία πάντα υπήρχαν κάποιοι μαθητές οι οποίοι μάλωναν. Ή και, και εκτός σχολείων, αν θέλετε. Αυτό είναι αναπόφευκτο. Δεν πρέπει να τρομάζει τους γονείς. Δεν πρέπει να τρομάζουμε, δηλαδή, επειδή το παιδί μας μάλωσε με κάποιον. Γιατί φανταστείτε ότι αν δεν γίνει αυτό, μεγαλώνουμε παιδιά μέσα σε γυάλες, μέσα σε γυάλινο κόσμο, που όταν ξαφνικά θα βρεθούν έξω στην καθημερινότητα και θα έχουν να αντιμετωπίσουν συγκρούσεις, δεν θα μπορούν να τις διαχειριστούν. Άρα τα παιδιά καλούνται εντός εισαγωγικών και να μαλώσουν, αν θέλετε, σε ασφαλές περιβάλλον με τους φίλους τους, τους γνωστούς τους, τα παιδάκια της γειτονιάς, για να μάθουν να διαχειρίζονται τη σύγκρουση και έτσι να μαθαίνουν να την επιλύουν και να πηγαίνουν πιο κοντά. Αυτό είναι οι λεγόμενοι καυγάδες, έτσι, αν θέλετε, οι περιστασιακοί. Υπάρχουν όμως και οι πλάκες, που όπως πολύ σωστά λέτε, βέβαια η πλάκα προϋποθέτει να γελάνε και οι δυο, και υπάρχει και το bullying, που πολύ σωστά θέτεται και πάρα πολύ καλό είναι που το βάζετε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, γιατί αυτό σημαίνει πρόληψη, όταν ξεκινάμε με αυτό. Και το bullying τι είναι? Είναι όταν έχουμε συστηματικότητα, δηλαδή με λίγα λόγια, όταν ένας μαθητής στοχοποιεί κάποιον άλλον μαθητή ή μια ομάδα μαθητών στοχοποιούν κάποιους άλλους ή κάποιον άλλον, όταν είναι απρόκλητο, δηλαδή δεν έχει προκαλέσει το άλλο παιδί, αλλά στοχοποιείται χωρίς λόγο, απλά γιατί τον επέλεξαν για κάποιους λόγους που θα τους δούμε και θα σας πω δύο πραγματάκια. Και το τρίτο είναι όταν έχει στόχο να προκαλέσει πόνο. Δηλαδή εγώ θέλω πόνο ψυχικό ή σωματικό, έτσι, γιατί υπάρχει και ο ψυχικός πόνος. Εκεί που σε στοχοποιώ και σε κοροϊδεύω και σε εκφοβίζω και σε απειλώ και σου στέλνω μέσω διαδικτύου απειλητικά μηνύματα, όλα αυτά είναι μορφές bullying. Άρα λοιπόν, όταν έχουμε συστηματικότητα, πρόκληση πόνου και απρόκλητο, τότε ναι, μιλάμε για σχολικό εκφοβισμό. Τότε μιλάμε για το με ξενόγλωσσο bullying. Οπότε εκεί ερχόμαστε όλοι πρώτον ευθυνών μας και λέμε ότι αφού βγαίνει, αφού εμφανίζεται στο σχολείο, που είναι φαινόμενο, έτσι, δεν είναι ότι είναι κακό το σχολείο και εμφανίζεται το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, τότε αυτό με καλεί κάτι να κάνω. Εάν δεν κάνω για κάποιους λόγους, τότε σε αυτή την περίπτωση θα κληθώ να ζήσω χειρότερες επιπτώσεις. Δηλαδή αυτό θα πάρει μία αυξητική τάση, αν θέλετε, θα στοχοποιήσει και άλλα παιδιά ή μπορεί οι συνέπειες να είναι πολύ σημαντικές. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία να μάθουμε να διακρίνουμε τα φαινόμενα του σχολικού εκφοβισμού και να παρεμβαίνουμε πολύ δημιουργικά και έγκαιρα μέσα από μία ολιστική παρέμβαση σχολείου, γονέων, μαθητών, ώστε και να προλαμβάνουμε και να μπορούμε να παρεμβαίνουμε. Και πριν πάμε έτσι στο πώς θα παρέμβουμε σε μια τέτοια έτσι, κατάσταση, να δούμε ότι το προφίλ του θήτη και του θύματος. Και γιατί κάποιοι άνθρωποι έτσι, εκδηλώνουν εκφοβιστικές έτσι, συμπεριφορές.
Είναι πολύ παλιό το ερώτημα αυτό, ξέρετε, είναι όταν αρχίσαμε να ψάχνουμε τι κάνει και τους ανηλίκους να μπλέκονται γενικότερα με τις παραβατικότητες, γιατί ο σχολικός εκφοβισμός είναι μια μορφή παραβατικότητας. Μερικές φορές φτάνει και στο δικαστήριο, φτάνει δηλαδή τον δράστη μαθητή εννοεί, τον δράστη ανήλικο, ως κατηγορούμενο στο δικαστήριο για τις πράξεις σχολικού εκφοβισμού. Τι κάνει λοιπόν, εγώ ξέρετε το ονομάζω και μάσκα αυτό ή το ονομάζω και προσωπείο καμιά φορά, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων που έχουμε δει στους ανηλίκους οι οποίοι αναπτύσσουν βιαιότητες προς άλλα παιδιά με οποιαδήποτε μορφή όπως είπαμε, βλέπουμε ότι κατά βάθος υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό υπόστρωμα, πολύ πιο αδύναμο αν θέλετε, με πολύ κλονισμένη αυτοεκτίμηση, πολύ σημαντικά κακοποιημένο ποικιλόμορφα, το οποίο παιδί, επειδή προφανώς δεν μπορεί να το διαχειριστεί, φοράει αυτό το προσωπείο για να εκτονώσει και να βγάλει αυτό που του συμβαίνει. Θέλω εδώ να προλάβω το εξής. Δεν το λέμε αυτό για να λυπηθούμε τους δράστες. Ναι. Δεν το λέμε για να πούμε τα καημένα τα παιδιά, τι έχουν ζήσει και αυτά και γι' αυτό πάνε και δημιουργούν προβλήματα. Το λέμε αυτό γιατί απλά αν καταλάβουμε τι υπάρχει από πίσω, αυτό θα μας βοηθήσει να προλάβουμε να μην υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, να ξέρουμε δηλαδή τι οδηγεί στις κακοτοπιές και επίσης θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε και πώς θα δράσουμε. Και αυτό γιατί το λέω. Γιατί αν προσέξετε το μήνυμα, είναι μήλα. Άρα πού απευθυνόμαστε? Στο θύμα. Ναι. Και λέμε στο θύμα πες το. Όμως εδώ θα πρέπει να στραφούμε πάρα πολύ έντονα στο δράστη. Διότι πρώτον έχουμε ένα παιδί που ενδεχομένως έχει και αυτό ζητήματα εσωτερικής κακοποίησης που τα εκδηλώνει με αυτόν τον τρόπο. Και δεύτερον, γιατί αν δεν σταθούμε στο δράστη, πολύ εύκολα θα θυματοποιήσει ένα άλλο παιδί. Ναι, μεν το πρώτο θύμα μίλησε και το διαχειριστήκαμε, αλλά θα στοχοποιήσει αμέσως μετά τον επόμενο, οπότε δεν λύνουμε το πρόβλημα. Βέβαια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να κατανοήσουμε το προσωπείο του δράστη, που όπως σας είπα πολύ συχνά, εγώ βλέπω, θα βάλω την ομπρέλα του παραμελημένου παιδιού. Δηλαδή ένα παιδί παραμελημένο από το περιβάλλον του, το άμεσο περιβάλλον του, σε επίπεδο του πώς νιώθει αυτό το παιδί, πώς μεγάλωσε, ποιοι είναι οι άνθρωποι δίπλα του, αν το πλαισιώνουν με κάποιο τρόπο ή μερικές φορές και αν είναι θύμα άλλης βίας. Φανταστείτε για παράδειγμα τις σκηνές βίας που εξελίσσονται μέσα στο σπίτι, τις οποίες τις βλέπει το παιδί και καλείται την άλλη μέρα να τις βάλει σε κουτάκι για να πάει και να γίνει μαθητής. Είναι δυνατόν να μην θυμάται τι έγινε την προηγούμενη μέρα στο σπίτι του? Είναι πολλά τα ζητήματα και ξεκινάνε από ό,τι μας λέτε και έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ πριν. Ναι. Τώρα όμως έχουμε και το θύμα, το οποίο φανταζόμαστε ότι δεν αισθάνεται καλά όταν εκφοβίζεται, αλλά πολλές φορές δεν μιλάει. Ναι. Γιατί το κάνει αυτό και γιατί δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει? Κοιτάξτε, το θύμα όχι απλά δεν αισθάνεται καλά, εγώ θα το βάλω και στην αληθινή του διάσταση που εσείς με ευγένεια προσπαθείτε έτσι να το φτιάξετε. Είναι ένα παιδί το οποίο φτάνει σε σημεία που μπορεί να μην θέλει να πάει στο σχολικό περιβάλλον ή να μην θέλει να προσεγγίσει οπουδήποτε είναι αυτός ο οποίος τον εκφοβίζει. Αυτό είναι ένας πολύ έντονος ψυχικός πόνος. Δηλαδή να φοβάμαι να ανοίξω το προφίλ μου στο διαδίκτυο, γιατί μπορεί να είναι και διαδικτυακός εκφοβισμός, γιατί φοβάμαι μήπως έχω δεχτεί απειλητικό μήνυμα. Να φοβάμαι να προσεγγίσω το σχολείο, γιατί μπορεί να με περιμένουν να παίξω, να μου πάρουν τα παπούτσια, μιλάμε για τέτοιου είδους μορφές, να με κοροϊδέψουν, να μου σκίσουν το ρούχο ή να μου προκαλέσουν μια σωματική βλάβη ή να με κοροϊδέψουν για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό φέρω. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πλήγμα για ένα παιδί που μεγαλώνει, που δομεί την αυτοεκτίμησή του και κάποιοι από το περιβάλλον, για δικούς τους λόγους όπως είπαμε, του κάνουν τη ζωή δύσκολη. Αυτό, μερικές φορές, πολύ συχνά θα έλεγα, το θύμα δεν μιλάει γιατί νομίζει και πιστεύει και αισθάνεται ότι ακόμα και αν μιλήσει δεν θα βρει ανταπόκριση. Δεν μιλάει όμως ακόμα και στο οικογενειακό του περιβάλλον. Ναι, γιατί μπορεί να φοβάται. Γιατί μπορεί να φοβάται πολλά πράγματα. Όπως για παράδειγμα, από τη μία έκφανση θα σας πω εγώ που είναι ότι μην πάει ο μπαμπάς μου και δημιουργήσει θέμα στο σχολείο. Μέχρι ότι φοβάμαι γιατί αν το μάθουν θα πούνε ότι εγώ τον έδωσα τον δράστη. Αλλά επίσης και αυτό που σας είπα, ότι και να το πω
Ποιος θα νοιαστεί, δεν θα έχει και αποτέλεσμα. Ναι. Όμως, τώρα πλέον, δηλαδή, επειδή όντως έχει γίνει μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το σχολικό εκφοβισμό, όλα τα σχολεία είναι προετοιμασμένα. Βλέπουμε όλους τους εκπαιδευτικούς να δηλώνουν παρόντες. Και όταν εκείνοι για κάποιους λόγους δυσκολεύονται, βλέπεις ότι αμέσως εμπλέκουν κάποιους άλλους, βλέπε μέντορες, σχολικούς συμβούλους, ώστε να το διαχειριστούν. Άρα, θα πρέπει τα θύματα να τολμούν να μιλούν. Και έτσι να μας δίνουν, αν θέλετε, ένα άνοιγμα στο να κάνουμε κάποιους χειρισμούς. Άλλωστε, γι' αυτό υπάρχουμε και εμείς ως υπηρεσίες. Και η δική μου υπηρεσία, δηλαδή που ασχολείται με το θήτη και με το δράστη, αυτόν ακριβώς το ρόλο έχει, να κατευθύνει σχολεία στους χειρισμούς και να αντιμετωπίσει παιδιά που είναι δράστες ή που είναι θύματα. Άρα, ας μην φοβούνται τα παιδιά να το ονομάσουν και ας τολμήσουμε εμείς το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο, αυτό το μήλα του παιδιού, να το κάνουμε κάτι. Και να μην μίλησε απλά, αλλά εμείς το ακούσαμε και το αφήσαμε εκεί. Θέλει πολύ αρετή και τόλμη από την πλευρά μας. Και θέλει έτσι και ειδική διαχείριση και το θέμα αυτό. Οι μαθητές, οι συμμαθητές που βλέπουν το περιστατικό, που βλέπουν ότι γίνεται bullying, μπορούν να κάνουν κάτι για να σπάσει ο κύκλος αυτός? Νομίζω ότι είναι το κυρίαρχο πλήθος οι συμμαθητές. Αυτοί είναι που μπορούν να κάνουν. Διότι έχουμε ένα παιδί, ας μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για ανηλίκους, για παιδιά δηλαδή, φοβισμένα, τρομαγμένα, μέσα σε ένα περιβάλλον που μπορεί να βρέθηκαν για πρώτη φορά, φανταστείτε τα πρωτάκια. Οι συμμαθητές, αν δεν το σταματήσουν, αν δεν βάλουν φραγή, αλλά ασυνείδητα ή και συνειδητά μερικές φορές, εμπλακούν στην πλάκα, χειροκροτήσουν το δράστη γιατί σπάνε πλάκα με αυτό που γίνεται ή τον υποστηρίξουν γιατί το φοβούνται και εκείνοι ή τον παρακολουθούν και δείχνουν ενδιαφέρον σε αυτό που παρακολουθούν, τότε είμαστε σίγουροι ότι αυτός, ο δράστης δηλαδή, ταΐζεται με όλο αυτό, ταΐζεται με το χειροκρότημα αν θέλετε και με αυτόν τον τρόπο συνεχίζει να δρά. Το μεγάλο μυστικό είναι στους θεατές, είναι στους συμμαθητές, οι οποίοι πρέπει να μην υποστηρίξουν, πρέπει να σταματήσουν και πρέπει, αν θέλετε, μερικές φορές ή να ενθαρρύνουν το παιδί να μιλήσει, το οποίο είναι θύμα, ή να μιλήσουν οι ίδιοι. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη σκέψη του ότι αν μιλήσουμε, δίνουμε κάποιον, πρέπει να τον δώσουμε, γιατί μιλάμε για την ασφάλεια ενός παιδιού. Άρα δεν υπάρχει ούτε καν το απόρριτο, αν θέλετε. Έτσι, ακόμα και για εμάς, τους επαγγελματίες, δεν υπάρχει, καταστρατηγείται το απόρριτο όταν έχουμε τον κίνδυνο για την ασφάλεια ενός παιδιού. Άρα καλούμαστε όλοι. Και οι μαθητές πλέον, οι δάσκαλοι, οι γονείς, ο καθένας μας από το ρόλο του, να συνδράμουμε με το δικό μας τρόπο και σε καμία περίπτωση να μην ενισχύσουμε άθελά μας. Φανταστείτε το, και θα το κάνω λίγο εικόνα για να γίνει κατανοητό στους τηλεθεατές, ότι είναι σαν να παίζει ένα θέατρο αυτή τη στιγμή ο δράστης. Θεατρικοποιεί το δράμα που έχει μέσα του. Εάν εμείς χειροκροτήσουμε αυτό το θέατρο, τον τροφοδοτούμε να το συνεχίσει να το παίζει. Και εκεί ακριβώς πρέπει να φέρουμε τη μεγάλη τομή. Άρα και τα παιδιά και οι μαθητές πρέπει να είναι ενημερωμένοι, πρέπει να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια κατάσταση. Γιατί είναι αυτό που είπατε κι εσείς, ότι πολλές φορές είτε γελάνε, γιατί το βλέπουμε, παιδιά είναι, είτε δεν το αγνοούν. Εκεί λοιπόν πρέπει να σταθούμε και θα πρέπει εκεί να παρεύουν ουσιαστικά για να σταματήσει ο κύκλος αυτός. Όμως, κύριε Ρουμελιώτη, οι γονείς, πώς θα αντιληφθούν ότι το παιδί τους είναι θύμα bullying? Είναι εύκολο να το αντιληφθούν, αν δεν τους το πει? Θα μου επιτρέψετε γιατί να πάω λίγο πριν. Ναι. Πριν φτάσουμε στο να είναι θύμα bullying, θα πω κάτι για το ρόλο των γονιών που είναι πολύ σημαντικός. Ο ρόλος των γονιών που άθελά τους, γιατί δεν είναι συνειδητοποιημένος ένας γονιός όταν δημιουργεί ένα παιδί δράστη, αν θέλετε, αλλά που μερικές φορές δημιουργείται ένα παιδί δράστης μέσα από την οικογένεια. Ο ρόλος λοιπόν των γονιών είναι πολύ πριν, πολύ πολύ πριν, όταν το παιδί τους ακόμα αρχίζει και μπουσουλάει δηλαδή,
να δημιουργήσουν ένα καλό υπέδαφος. Πολλές φορές δίνουν έμφαση οι γονείς στα μαθήματα, στις σχολικές επιδόσεις, στο δεκάρι, στο ποιος θα είναι ο καλύτερος μαθητής, ποιος θα γίνει ο σημεοφόρος και όλα αυτά, και αγνοούμε ότι εμείς ως γονείς έχουμε ρόλο να φτιάξουμε υπέδαφος. Σαν το χωράφι, αν δεν είναι το υπέδαφος κατάλληλο, ό,τι σπόρο και να πάνε να ρίξουν οι δάσκαλοι, δεν θα μπορέσει να ευδοκιμήσει. Άρα λοιπόν, εμείς τι πρέπει να κάνουμε οι γονείς? Να δημιουργούμε περιβάλλον ασφαλές, που αυτό εγώ εγγυώμαι στους γονείς μέσα από τα χρόνια της υπηρεσίας μου και αυτά που έχω δει με τα παιδιά, ότι αν έχουν ένα περιβάλλον ασφαλές, ήρεμο, με αγάπη, με τρυφερότητα, με αυτοεκτίμηση, με τόνωση και με οριοθέτηση, τότε δεν έχουν να φοβούνται καθόλου ότι μπορεί να δεχτούν ένα τηλεφώνημα από το σχολείο και να τους πούν ότι το παιδί τους είναι δράστης, ή ένα τηλεφώνημα που λένε ότι το παιδί τους εμπλέκεται σε δύσκολες καταστάσεις. Αυτό όσον αφορά τους δράστες. Mm. Την ίδια προετοιμασία πρέπει να κάνουμε και με τα παιδάκια μας όταν είναι, όταν διαπιστώνουμε ότι υπάρχει κάποια δυσκολία, όταν εκδηλώνουν κάποια συμπτώματα που μας χτυπάνε το καμπανάκι ότι μπορεί να είναι θύματα. Εγώ, κύριε Ηλιοπούλου, να σας πω την αλήθεια, δεν πιστεύω ότι ένας γονιός, ο οποίος είναι παρόν μέσα στο σπίτι, παρόν ποιοτικά, αν θέλετε, και ποσοτικά στο βαθμό που γίνεται, ότι δεν μπορεί να αντιληφθεί ότι κάτι έχει αλλάξει στο παιδί του. Είναι όχι μόνο για το σχολικό εκφοβισμό, το νιώθεις αυτό σαν από ένστικτο και μερικές φορές λες να είναι εφηβεία. Λες να είναι προεφηβεία, λες να είναι γιατί κάτι συμβαίνει στο σχολείο και βάζεις όλα τα πράγματα κάτω. Ναι. Οπότε εγώ νομίζω ότι ο παρόντας γονέας πιάνει κάποια πράγματα και αν δεν τα πιάσει ο ίδιος, θα του τα δώσει το σχολείο, που είναι ο αμέσως επόμενος φορέας που υποδέχεται το παιδί. Όταν λοιπόν θα δεχτούμε ένα τηλεφώνημα που θα μας πει ότι, ξέρετε, θέλω να σας δω, η δασκάλα ενός παιδιού, ο δάσκαλος, ή συμβαίνει αυτό, τότε θα πρέπει να τρέξουμε. Τότε θα πρέπει να δηλώσουμε παρόντες και να πούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Και να μην δείξουμε με το δάκτυλό μας ότι κάτι συμβαίνει κακό στο σχολείο, ναι, και γι' αυτό γίνονται αυτά, αλλά να πούμε πώς εσείς και εμείς, που είμαστε μία ομάδα, μπορούμε να χειριστούμε από κοινού κάποια πράγματα για το καλό των παιδιών. Αυτός είναι ο κοινός στόχος. Να το αντιληφθούμε ή να το ακούσουμε όταν το αντιληφθούν άλλοι επαγγελματίες. Οπότε απλά να δηλώσουμε παρόντες και έχει πολύ μεγάλη σημασία. Μ' αρέσει να σας ακούω, γιατί παίρνω πάρα πολλά από εσάς και φαντάζομαι και οι τηλεθεατές μας. Τώρα, υπάρχουν και πολλά περιστατικά που έχουμε δει δυστυχώς, που τα παιδιά έχουν οδηγηθεί στην αυτοκτονία. Mm-hmm. Και κατά πόσο είναι εύκολο έτσι να μην φτάνουμε σε τέτοια σημεία, δηλαδή να αντιλαμβανόμαστε εγκαίρως κάποια προβλήματα των παιδιών. Είπατε πολλά, να είμαστε παρόν, το βασικότερο, να ακούμε τα παιδιά μας. Αλλά είδαμε ότι δυστυχώς έχουν φτάσει παιδιά στην αυτοκτονία. Έχουν φτάσει. Και από εκφοβισμό, από bullying. Βεβαίως, ναι. Διότι, ξέρετε, η τεχνολογική εξέλιξη πλέον είναι ραγδαία. Άρα συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα εκεί στον έξω κόσμο, τα οποία μερικές φορές ούτε εμείς οι γονείς δεν τα αντιλαμβανόμαστε, αλλά τα έχουν αντιληφθεί τα παιδιά μας. Φανταστείτε τη μουσική τράπα, ας πούμε. Φανταστείτε πώς ήρθε σαρωτικά μία μουσική, χωρίς να θέλω να την καταδικάσω, απλά υπάρχουν κάποια σημεία αυτής της μουσικής, αρκετά συχνά, που προάγουν τη βία. Και εμείς, χωρίς να το καταλάβουμε, αφήνουμε τα παιδιά μας εκτεθειμένα στο να ακούν μια μουσική που τα βλέπεις ότι τα τραγουδάνε, τα ακούνε στα πάρτι, θα μου πείτε το έχει επιρροή. Ναι, έχει επιρροή. Ή επίσης στο διαδίκτυο βλέπουμε εξαιρετικά βία παιχνίδια και τα παιδιά να παίζουν 4-5 ώρες. Άρα υπάρχουν καινούργιες προσλαμβάνουσες που επηρεάζουν τα παιδιά. Το λέω αυτό γιατί και η αυτοκτονικότητα μερικές φορές προωθείται ακόμη και από διαδικτυακές σελίδες. Το είδαμε αυτό. Ωστόσο, εδώ θα ήθελα στα περιστατικά της αυτοκτονίας να επισημάνω και πάλι ότι δεν ξεκινάν μια μέρα ξαφνικά. Τα παιδιά έχουν δώσει συνήθως κάποια συμπτώματα από πριν και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ τολμηροί, εκτός από παρόντες που είπα πριν. Ναι. Δηλαδή, τι εννοώ? Να μην δυσκολευτούμε να αποφασίσουμε το να μιλήσουμε με κάποιο φορέα, είτε εξειδικευμένο για τις αυτοκτονίες, που είναι πρόληψη της αυτοκτονίας εννοώ, είτε ευρύτερα κοινωνικοπρονιακούς και ψυχολογικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας ανάψουν κάποια φωτάκια που εμείς, επειδή είμαστε μέσα στο σύστημα, δεν μπορούμε να τα δούμε.
Δηλαδή, όταν είσαι καθημερινά με το παιδί σου, έχεις και μία πρεσβειοποίηση, αν θέλετε, υπαρξιακή. Λες, αποκλείεται να έχω κάνει κάποιο λάθος, γιατί δεν το αντέχω να έχω κάνει κάποιο λάθος. Όμως μπορεί να έχουμε κάνει λάθος. Και εγώ που το λέω, που είμαι επαγγελματίας που δουλεύω 30 χρόνια στο πεδίο, μπορεί να κάνω πάρα πολλά λάθη. Τότε λοιπόν θα χαρώ πάρα πολύ αν ένα συνάδελφός μου πει ότι ξέρεις κάτι, πρόσεξε όμως αυτό. Όταν θα μας το πει αυτό το πρόσεξε αυτό, πρέπει να είμαστε εκεί. Να μην πούμε όχι αποκλείεται, να πούμε λες. Και εκεί είτε να το ψάξουμε μόνοι μας στο βαθμό που γίνεται μόνοι μας, είτε με τους δασκάλους, με τους φορείς, με τους όλους αυτούς που υπάρχουν ως πλαίσιο και να δούμε εγκαίρως τι συμβαίνει. Και να μην δυσκολευτούμε να επικοινωνήσουμε ακόμη και με εξειδικευμένους φορείς που είναι για την πρόληψη της αυτοκτονίας, ώστε να μας πούν πώς ακριβώς να παρέμβουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική εδώ η πρόληψη, γιατί η αυτοκτονία είναι μια πολύ ακραία πράξη. Η ακραία πράξη έχει δώσει πριν κάποια δείγματα. Ο διαδικτυακός εκφοβισμός επηρεάζει περισσότερο ή ο παραδοσιακός? Τι θα λέγατε? Θα έλεγα και οι δύο. Την εξίσου σημαντική. Στον έναν γιατί αισθάνεσαι την απειλή διαζώσεις δίπλα σου, ότι μπορεί να σου κάνει κακό. Και στο άλλο όμως γιατί ακριβώς φοβάσαι ότι ανά πάσα στιγμή μέσα στο προσωπικό σου πεδίο, στο δωμάτιό σου, στον υπολογιστή σου, στο σπίτι σου, υπάρχει μια παρέμβαση εξαιρετικά απειλητική. Οπότε και οι δύο με διαφορετικά χαρακτηριστικά έχουν τη σημασία τους. Και γι' αυτό θα πρέπει και στο διαδικτυακό, στη διαδικτυακή δραστηριότητα του παιδιού μας, πάλι να έχουμε λίγο το μάτι μας, να παρακολουθούμε με τη γωνία του ματιού μας τι κάνει εκεί μέσα, γιατί εκεί μπορεί να συμβαίνουν πράγματα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και εμείς να μην το αντιλαμβανόμαστε, γιατί δεν θα βρεθεί κανείς να μας το πει, όπως είπα στην προηγούμενη περίπτωση. Άρα, μία εγρήγορση και οι γονείς και τα σχολεία, που και τα σχολεία έχουν ένα ρόλο στο να προλάβουν, να ενημερώσουν, να αντιμετωπίσουν. Γίνονται όμως πάρα πολλές δραστηριότητες έτσι, και νομίζω ότι υπάρχει μια πολύ σημαντική ενεργοποίηση και να είμαστε διαρκώς σε επαγρύπνηση για ό,τι σκάει γύρω από τη ζωή των παιδιών μας. Έτσι, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, εγώ θα μπορώ να σας ακούω ώρες, έτσι. Γιατί πολύ. Έχουμε όλοι τις ανησυχίες μας. Mm-hmm. Γιατί έχουμε μικρά παιδιά και πραγματικά όλα αυτά μας βοηθάνε. Δημιουργική ανησυχία. Ναι, δημιουργική. Αυτό είναι, ξέρετε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα και για εμάς τους επαγγελματίες. Δηλαδή, όταν βλέπουμε δημιουργικά ανήσυχους γονείς, να λέμε, οπ, εδώ είναι ένας γονιός ο οποίος νοιάζεται. Αυτό που δεν θέλουμε είναι οι φοβικοί γονείς. Δεν χρειάζεται δηλαδή οι γονείς να τρομάζουν, να τρομοκρατούνται, να ακούσουν αυτό που είπα εγώ πριν για τον υπολογιστή και να κλείσουν τους υπολογιστές, να κατεβάσουν το ίντερνετ. Όχι ακραία πράγματα. Ναι, χρειάζεται λοιπόν μια δημιουργική ανησυχία σε όλους μας. Και καλά κάνετε. Την έχετε. Κλείνοντας, mm-hmm. μία κουβέντα για εκπαιδευτικούς και για γονείς. Να είμαστε ομάδα. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, όλοι οι εκπαιδευτικοί, η ομάδα, οι γονείς, εμείς οι επαγγελματίες, τα παιδιά πάντα που έχουν εξαιρετικό λόγο και που μερικές φορές μας δίνουν εκείνα τις λύσεις, να είμαστε μια ομάδα δυνατή, με κοινό στόχο, αν θέλετε, σαν κύκλος που στη μέση είναι ένα παιδί. Και δεν θα έχουμε να φοβόμαστε τίποτα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε τώρα σε ένα άλλο κοινωνικό θέμα, κυρίες και κύριοι. Στο ζήτημα με τις αυλώσεις πήρε θέση ο Ποιμενάρχης Μεσσηνίας, διατυπώνοντας τη θέση της Εκκλησίας. Όπως τόνισε ο κ. Χρυσόστομος, η Εκκλησία διαχρονικά θεωρεί τις αυλώσεις φωνικές πράξεις, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρεται στις αυλώσεις που γίνονται για λόγους ιατρικούς. Οι αυλώσεις θεωρούνται διαχρονικά από την Εκκλησία φωνικές πράξεις, τόνισε σήμερα ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, αναλύοντας το ρόλο της ανθρώπινα ζητήματα αλλά και τα όρια που πρέπει να έχει το κράτος δικαίου στις παρεμβάσεις του. Καταρχήν, η Εκκλησία δεν λειτουργεί μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία αλλά καρτ. Στην Εκκλησία υπάρχουν αξιωματικές αρχές που αυτές χαρακτηρίζονται ως περιεχόμενο της πίστης ή της διδασκαλίας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία διαχρονικά θεωρεί τις αυλώσεις πράξεις φωνικές. Μιλώντας πάντως στην τηλεόραση του Sky για τις αυλώσεις και την Εκκλησία, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας διευκρίνησε ότι δεν μιλά για αυτές που γίνονται για λόγους ιατρικούς. Δεν μιλάμε για τις αυλώσεις οι οποίες προκαλούνται είτε από κάποια ασθένεια, είτε ιατρικά πρέπει να πραγματοποιηθούν. Είτε από βίαιη ενέργεια. Ακριβώς, κάποια ενέργεια. Μιλάμε για τις αυλώσεις εκείνες που προσπαθούν για τον οποιονδήποτε λόγο οι γυναίκες ως μητέρες να απαλλαγούν από αυτό το οποίο κυοφορείται μέσα τους. Mm-hmm.
και το οποίο εξαιτίας της σχέσης του με τη μητέρα και τον πατέρα έχει και αυτό δικαιώματα στη ζωή. Αν όμως το προϊόν της, το αποτέλεσμα μιας επαφής είναι η εγκυμοσύνη και αυτή η επαφή ήταν στιγμιαία, ήταν ατυχής και δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου το παιδί σεβασμιότατε να μεγαλώσει σε ένα ήρεμο, γαλήνιο, συγκροτημένο οικογενειακό περιβάλλον, δεν υπάρχουν οι οικονομικές, δεν υπάρχουν οι οικογενειακές προϋποθέσεις, όποιες και είναι αυτές. Δεν πρέπει να είναι δικαίωμα. Και η άμβλωση, κύριε Παυλόπουλε, είναι ο τρόπος και το μέσο για να επιληθούν αυτά τα προβλήματα. Στο πίμνιο. Επειδή βλέπει προς τα κάτω και επειδή σέβεται την ανθρώπινη ζωή και επειδή σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο, γι' αυτό δεν μπορεί ποτέ να υιοθετήσει η ίδια η Εκκλησία την άμβλωση. Για να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Ηλία. Έχουμε έτσι μια δυσάρεστη είδηση από εκεί. Θα μας μεταφέρει ο συνάδελφος ο Κώστας Ογγελντής. Κώστα, καλησπέρα. Καλό απόγευμα, Δέσποινα, κυρίες και κύριοι. Καλή σεζόν να ευχηθούμε όσο δυνατόν πιο ευχάριστες ειδήσεις. Όμως σήμερα ξεκινάμε εσύ και έχει να κάνει με έναν 27χρονο αστυνομικό από την τους γονείς τους του διακοπές την προηγούμενη. Δεν ακούω εγώ τον Κώστα τον Γκελντή, δεν ξέρω, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα άλλο θέμα. Γιατί είπαμε και για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ξεκινούν και τα πανεπιστήμια βέβαια και στην πόλη μας υπάρχουν και αρκετές σχολές. Ωστόσο, η αναζήτηση φοιτητικής στέγης συνεχίζεται ακόμα γιατί δεν υπάρχουν και πολλά σπίτια. Θα μιλήσουμε για αυτό το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Ζάγουρα, ο οποίος είναι μεσίτης. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Θα πούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα ακίνητα στην πόλη μας. Να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με αυτό το θέμα. Αποκατάστασης και αποθεραπείας διάπλαση βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 18 στρεμμάτων στη μαγευτική Καλαμάτα. Είναι δυναμικότητας 97 κλινών. Η διάπλαση ακολουθεί το σκανδιναβικό μοντέλο αποκατάστασης. Με την επιστημονική γνώση, τη φροντίδα αλλά και την αγάπη των ανθρώπων της βοηθάει τους ασθενείς να επανενταχθούν χωρίς προβλήματα στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η Διεπιστημονική Ομάδα της Διάπλασης προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε νευρολογικές, ορθοπαιδικές ή νευροχειρουργικές καταστάσεις μεταγχειρητικά, στην υποξία ή χρόνια φάση. Διάπλαση. Η φροντίδα που σας αξίζει. Της Trans, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Trans, τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές.
Σπουργίτης Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22266. Σε Κική, ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική. 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό. Επιστρέψαμε λοιπόν και θα συνεχίσουμε με το θέμα που σας είπαμε πριν τις διαφημίσεις για τη φοιτητική στέγη. Να δούμε τι εικόνα υπάρχει. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Ζάγουρας, Μεσίτης. Καλησπέρα σας κύριε Ζάγουρα. Καλησπέρα σας κύριε Λιοπούλου. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και καλή σεζόν. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Βρισκόμαστε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Η αναζήτηση φοιτητικής στέγης έχει ξεκινήσει νωρίς φέτος. Ωστόσο, έχουν καλυφθεί όλοι οι φοιτητές μας. Οι φοιτητές μας δυστυχώς επιβεβαιωθήκαν οι φόβοι μας που είχαμε την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε μαζί. Υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχουν διαμερίσματα. Κάθε μέρα μας παίρνει τηλέφωνο, υπάρχει αγωνία. Και λόγω του ότι έχει γίνει μια παράταση της τουριστικής σεζόν στην Καλαμάτα, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για έβρεση κατοικίας στους φοιτητές. Μιλάμε για τα βραχυχρόνιας μίσθωσης σπίτια, τα οποία παραμένουν ακόμα έτσι για τους τουρίστες και δεν έχουν ελευθερωθεί για να στεγάσουν τους φοιτητές μας. Ναι, συμφωνούμε. Τι γίνεται τώρα, ναι. Περιμένουν δηλαδή οι φοιτητές να απελευθερωθούν αυτά τα σπίτια? Οι φοιτητές αναγκαστικά θέλουν δεν θέλουν, θα περιμένουν να βγουν αυτά τα σπίτια ή ό,τι άλλο βγει από τα μακροχρόνια. Τούτη τη στιγμή σιγά σιγά τώρα έχουν έρθει και στο γραφείο μας, έχουν αρχίσει και βγαίνουν λίγα διαμερίσματα, τα οποία γίνονται ανάρπαστα και πιστεύω και τις επόμενες μέρες, όσο περνάνε οι μέρες, θα γίνουν και πιο πολλά. Επιπλωμένα, έτοιμα, με τα πάντα πλήρη ξεπλισμένα τα σπίτια. Μιλάμε για μικρά σπίτια φοιτητικά, κύριε Ζάγουρα, ή και μεγαλύτερα σπίτια? Τούτη στιγμή, εγώ που έχω δει, βγαίνουν από 45 τετραγωνικά και πάνω. Δηλαδή, βγαίνουν και σπίτια 60 και 70 τετραγωνικά. Και από τιμές πώς πάμε? Οι τιμές στα επιπλωμένα αναμενόμενα ήταν, ξεκινάνε από 400 μέχρι και 500 ευρώ σε περιπτώσεις. Αλλά μιλάμε για σπίτια τα οποία είναι full εξοπλισμένα, με τα πάντα μέσα. Με τηλεοράσεις, με Wi-Fi, τηλεόραση, ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο και πιστεύω ότι θα καλυφθούν σιγά σιγά όλοι. Mm-hmm. Κύριε Ζάγουρα, οι γονείς σας λένε να βρουν έτσι πιο οικονομικά σπίτια, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τώρα ότι αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά πολλά οικονομικά προβλήματα. Ζητάνε έτσι να είναι φθηνό το σπίτι που θα νοικιάσουν ή τα δίνουν όλα έτσι για το παιδί τους? Ελάχιστοι, ίσως καθόλου, ένας-δύο πιο καλή τιμή αν υπάρχουν ακίνητα για ενοικίαση. Πιο πολλοί, προκειμένου να εξυπηρετηθούν, πληρώνουν για τα παιδιά τους όσο και όσο. Όπως και εμείς το ίδιο που κάνουμε, τα δικά μας παιδιά. Τα αντίστοιχα τα σπουδάζουν σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Το ίδιο κάνουν και αυτοί οι γονείς, προκειμένου να εξασφαλίσουν μια άνετη διαβίωση στα παιδιά τους, πληρώνουν και δεν τους απασχολεί αυτό το θέμα.
Κύριε Ζάγουρα, έχετε εικόνα αν τα μισθώματα της Καλαμάτας για τους φοιτητές σε σχέση με τις άλλες πόλεις της Πελοποννήσου που έχουν πανεπιστήμια είναι ακριβότερα ή είναι ίδιες τιμές? Εγώ, επειδή έχω και ανήψα που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή, είναι σχεδόν ίσα με την υπόλοιπη Ελλάδα και σε μερικές περιοχές της Ελλάδας είναι ακόμα και πιο ακριβά από τις Καλαμάτας. Mm-hmm. Δηλαδή τις τάξεις και 30% παραπάνω από ό,τι πληρώνουν τα παιδιά στην Καλαμάτα. Τα σπίτια που διατίθεται είναι σε καλή κατάσταση, κύριε Ζάγουρα? Ναι, συζητάμε για σπίτια να είναι αξιοπρεπέστατα, να είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ανακαινισμένα και με καινούργια έπιπλα μέσα. Δηλαδή, να μην είναι ότι περίσσευε κάποιον το σπίτι, τα βάλε σε ένα διαμέρισμα και λέει το δίνει επιπλωμένο. Τα έπιπλα που έχει ένα σπίτι είναι καινούργια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα. Θα βρουν όλοι οι φοιτητές μας σπίτι? Τι λέτε εσείς, πώς βλέπετε την εικόνα που διαγράφετε? Εγώ πιστεύω ότι θα βρουν, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Απλώς λογικό είναι να ανησυχούν, γιατί πλησιάζει ο Σεπτέμβρης, φεύγει και σου λέει ότι δεν βλέπουν να υπάρχουν αποτελέσματα σε σπίτια. Και γι' αυτό ανησυχούν. Αλλά τελικά σιγά σιγά όλοι εξυπηρετούνται. Κύριε Ζάγουρα, να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβαση. Καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Και πολλές επιτυχίες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είδαμε πως έτσι καταγράφεται η εικόνα και για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Πολλά και σοβαρά είναι τα προβλήματα ωστόσο των οικοκυριών με τις ανατιμήσεις παντού να τεινάζουν στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και το χειμώνα να αναμένεται βαρύ σε όλα τα επίπεδα. Η αγωνία χτυπά κόκκινο και η στήριξη κρίνεται κάτι περισσότερο από επιτακτική. Φουσκώνει συνεχώς ο λογαριασμός του φετινού χειμώνα, καθώς μετά την αύξηση του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος, των τροφίμων, των καυσίμων κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης, έρχεται να προσθεθεί στα βαρύδια και η αύξηση του κόστους χρήματος. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα νοικοκυριά που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα μια αυξημένη δόση στεγαστικού δανείου, ακριβότερο ηλεκτρικό ρεύμα, μεγαλύτερο κόστος μετακίνησης, διατροφής και θέρμανσης, και το ερώτημα που προκύπτει είναι ποια θα είναι η διάρκεια αυτής της πολλαπλής επίθεσης στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Θα είναι δύσκολο, Στάνη. Εκτός αν έχουμε βαρύ χειμώνα εδώ κάτω εμείς οι Καλαμαθιανοί. Δύσκολα τα πράγματα θα είναι. Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να κοιτάξει τι πρέπει να χαλάει, τι πρέπει να κόψει και γενικά αλλάζει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μόνο εδώ. Επίσης έχω και γνωστούς που είναι και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς δεν έχουν τους έμεσους φόρους σε ψηλό επίπεδο οι πιο πολλές χώρες. Δηλαδή εδώ το πετρέλαιο πηγαίνει εκεί, το ιδανιτζίνα 2,5, 2,7, στις Ευρωπαϊκές Ένωσες είναι 65, 63, 64 με και καλύτερους μισθούς. Που είπα να πει δεν έχουμε βάση στην οικονομία μας και στηριζόμαστε μόνο στον τουρισμό. Ειδικά τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα που είναι και πιο ευάλωτα στις ανατιμήσεις τροφίμων, καυσίμων και ηλεκτρισμού θα παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία τις εξελίξεις στα διάφορα μέτωπα που κυρίως έχουν να κάνουν με την θέρμανση, τη διατροφή και τις μετακινήσεις. Το γάλα που έπαιρνα μέρα παραμέρα το παίρνω μία φορά στις 4 μέρες ή μία φορά στις 5 μέρες. Τα σούπερ μάρκετ είναι ακριβά, λίγο έχουν ακριβήνει όλα. Πολλά πρέπει να γίνουν, τώρα τι θα γίνει όμως? Δεν μπορεί να γίνει τίποτα κάτι ιδιαίτερο, δεν μπορεί να κατηγορήσουμε κανέναν. Ναι. Το μόνο που να γίνει ήδη πρέπει να συμμαζευτούμε. Ποιος δεν θέλει στήριξη? Επαγγελματίες, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, όλοι θέλουν στήριξη. Χάσανε λεφτά. Δύσκολα πια τα βγάζουν πέρα οι πολίτες, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που λόγω της νέας κρίσης που όλοι είμαστε αντιμέτωποι έχουν κόψει το delivery και το έτοιμο φαγητό. Σταμάτησα να παραγγέλνω. Και αυτή πια είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα της νέας κρίσης. Σε μια χώρα που το delivery και το γρήγορο φαγητό κάποτε αποτελούσε την εύκολη λύση και ήταν ψηλά στις συνήθειες των πολιτών. Έχει επιβίνει και αυτό, έτσι? Ναι, βέβαια. Δεν συμφέρει πια να παραγγέλνω? Όχι, δεν συμφέρει. Έτσι όπως μας έχουν κάνει, δυστυχώς. Παίρνουμε όπως παίρναμε, έτοιμο φαγητό, εντάξει, το έχουμε λίγο περιορίσει. Όπως είναι επομένο οι ανατιμήσεις παντού, έχουν αλλάξει τις συνήθειες των Ελλήνων, οι οποίοι πια
εξασκούν και τη μαγειρική στο σπίτι. Θεωρώ ότι σιγά σιγά όλη αυτή η ενεργειακή κρίση και η αύξηση στη μέση των τροφίμων θα επηρεάσει αρνητικά, δηλαδή θα τους αναγκάσει να μην μπορούν να απορροφήσουν άλλο τις τιμές, οπότε και αυτές θα μετακυλιστούν στον καταναλωτή και εμείς θα πρέπει να αναλάβουμε να κάνουμε φαγητό στο σπίτι. Επόμενο, είναι αλυσίδα και τα παίρνει όλα μπάλα. Υπάρχουν όμως και τα καταστήματα που παρά τις όποιες αυξήσεις προσπαθούν να διατηρούν τις τιμές τους σε χαμηλά επίπεδα και να στέκονται πλάι στον καταναλωτή. Όμως, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Πύργος έχει μαγαζιά τα οποία ακόμα κρατάνε χαμηλά τιμές με όφελος για τον πελάτη. Οι καταστηματάρχες όμως βλέπουν το ενεργειακό κόστος να τους γονατίζει και να κάνουν αυξήσεις, ενώ οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές πια να έχουν φτάσει στο Θεό και δεν αγοράζουν τίποτα. Δεν αντέχουμε με τα εισοδήματα που έχουμε, που είναι καθυλωμένα πάρα πολλά χρόνια και πολύ χαμηλά, να τα βγάλουμε πέρα. Σίγουρα υπάρχουν μεγάλες συναντιμίες στην αγορά, αλλά είναι απολύτως λογικό όταν έχουν αυξηθεί τα καύσιμα και γενικότερα όλη η τροφική αλυσίδα. Αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται για τα νοικοκυριά, πολλά τα προβλήματα και επιχειρήσεις, αλλά και ο αγροτικός τομέας. Σήμερα θα γίνει μια παμεσυνιακή συγκέντρωση στο Χανδρινού για να συζητηθούν τα προβλήματα του αγροτικού τομέα. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, ο κύριος Κώστας Αποστολόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα σας, κύριε Αγιοπούλου. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Ξέρω, κύριε Αποστολόπουλε, δεν τον έχουμε. Να πάμε στο επόμενο θέμα και θα επανέλθουμε σε λίγο στον κύριο Αποστολόπουλο, γιατί έχει να μας πει έτσι σημαντικά θέματα. Τώρα όλον το βλέμμα εκ των πραγμάτων είναι στραμμένα στην οικονομία, στο φόντο βέβαια και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της έκθεσης Θεσσαλονίκης. Τα νέα μέτρα στήριξης αποτυπώνονται και αξιολογούνται, ανοίγοντας ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Την ίδια ώρα σήμερα έγινε η εξειδίκευσή τους με έμφαση στη στήριξη των χαμηλών εισοδημάτων και της μείωσης του ενεργειακού κόστους. Την εξειδίκευση των μέτρων παρακίνησε ο Πρωθυπουργός από την ΔΕΘ έκανε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες. Εφάπαξ ενίσχυση ύψους 250 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά. Δικαιούχοι είναι 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι έναντι 634.000 τον Απρίλιο, με μηνιαίο εισόδημα ως 800 ευρώ έναντι 600 ευρώ τον Απρίλιο. 35.000 ανασφάλιστοι περίλικες του ΟΠΕΚΑ και 172.000 δικαιούχοι επιδόματος αμαία. Όπως σημείωσε ο κ. Σταϊκούρας, επιπλέον 225.000 δικαιούχοι ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος θα δουν διπλή δόση το Δεκέμβριο, ενώ 800.000 δικαιούχοι επιδόματος παιδιών ΟΠΕΚΑ θα δουν μια μισή επιπλέον μηνιαία δόση. Συνολικά, συνεπώς, δικαιούχοι του μέτρου είναι 2,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας. Στα όσα ανακοινώθηκαν περιλαμβάνεται ακόμη η αύξηση κατά 200.000 των δικαιούχων του προγράμματος ανακυκλώνω αλλάζω συσκευή, η επιδότηση 250.000 αγροτών για το αυξημένο κόστος λιπασμάτων, η επιδότηση 50.000 κτηνοτρόφων για τις αυξημένες τιμές ζωοτροφές, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με το επίδομα θέρμανσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, καλύπτοντας πλέον 1,3 εκατομμύρια συμπατριώτες μας, με αύξηση προφανώς των εισοδηματικών κριτηρίων. Στην ενέργεια πάντως θα πέσει ειδικό βάρος, όπως φαίνεται και από την ανακοίνωση των μέτρων. 8. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, εξασφαλίζοντας τον αναγκαίο χώρο στο δίκτυο. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα καλύψει 250.000 μικρά φωτοβολταϊκά για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Από την άλλη, στην όλη εξειδίκευση περιλαμβάνονται και τα μέτρα ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ για την δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, αλλά και την αύξηση του εισοδήματος των εργαζομένων. Πάμε τώρα στον κύριο Κώστα Αποστολόπουλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Αποστολόπουλε. Καλησπέρα, κύριε Λιοπούλου, σε εσάς και τους τηλεθεατές σας. Τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου παραμένουν, κύριε Αποστολόπουλε, όπως βλέπουμε. Ξεκινάει και πάλι η χειμώνα σιγά-σιγά. Ωστόσο, πάντα στην επικαιρότητα βρίσκεται το θέμα με το κόστος της καλλιέργειας, με τη σταφίδα που δεν έχει βρεθεί λύση. Σήμερα έχετε μια παμεσυνιακή συγκέντρωση στο Χανδρινού. Για πείτε μας, τι θα συζητηθεί σε αυτή τη συγκέντρωση. Σήμερα έχουμε μια σύσκεψη, διοργανώνουμε εμείς ένα αγροτικό σύλλογο εδώ και καλούμε όλους τους αγροτικούς συλλόγους του νομού, φορείς και όλους τους αγρότες
του νομού να συμμετάσχουν σε αυτή τη σύσκεψη. Τα θέματα μας πολλά, αλλά το κυρίαρχο θέμα αυτή την εποχή είναι το θέμα της τιμής της σταφίδας και το κόστος παραγωγής. Για τη σταφίδα τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί, τα έχουμε πει πολλές φορές. Βλέπουμε ότι και η φετινή χρονιά είναι σχεδόν η ίδια με την περσινή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει δοθεί κάποια τιμή στο 1,25, 1,18 για εδώ τη Μεσσηνία, γιατί δεν θα μπορέσουμε πάλι μετά από χρόνια να βάζουμε πάλι τις μάκινες που λέμε εμείς για να την καθαρίζουμε, γιατί βγήκε μια ξεχωριστή τιμή, 1,25 Παναγιάλιος, 1,18, 1,25 καθαρή, 1,18 να κάνουμε εμείς την επεξεργασία. Αυτό είχε σταματήσει τα χρόνια, έβγαινε μια τιμή 9, τώρα την επαναφέραν. Εμείς δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτή την τιμή. Εμείς το κόστος παραγωγής, από ό,τι λένε και ήδη και η Πανεγιάλιος από ό,τι είπε και από όλοι από ό,τι λένε είναι στο... και εμείς ξέρουμε ότι είναι από το 1,20 με 1,30. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το 1,25 και 1,18 εμείς πάλι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είμαστε μέσα. Πέρσι πουλήσαμε 80 λεπτά με 1 ευρώ συν πιο τα 10 λεπτά που έδωσε τη στήριξη του κράτους. Καταλάβατε ότι φτάσαμε στο 1 ευρώ και 1,10. Οπότε με το 1,30 και 1,20 του κόστος παραγωγής καταλαβαίνετε ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εμείς είμαστε μέσα. Κυρία Αποστολόπουλε, να τα πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα και πάλι από την αρχή θα λέγαμε, γιατί είναι ένα θέμα που μας ταλαιπωρεί τους τελευταίους μήνες αρκετά όλους και βέβαια πολύ περισσότερο εσάς τους αγρότες που καλλιεργείτε και το προϊόν αυτό. Αυτό το ποσό που αυτή τη στιγμή είναι 1,18 λέτε η τιμή της σταφίδας, δεν έφτασε στο 1,50-1,60 που θέλατε εσείς εξ αρχής προκειμένου να βγάλετε και να ζήσετε και τις οικογένειές σας, αλλά να καλύψετε και το κόστος της καλλιέργειας. Το κόστος της καλλιέργειας με τις αυξήσεις που είχαμε φέτος σε πετρέλαιο, σε εργατικά χέρια κτλ. Πόσο έχει φτάσει αυτή τη χρονική περίοδο, γιατί τώρα τελείωσε και η συγκομιδή. Πόσο πληρώσατε? Αυτό που σας είπα, είναι το κόστος που έχουμε βγάλει είναι γύρω στο 1,20 και ανεβαίνει, στο 1,30, εκεί πάει. Εκεί έχει φτάσει το κόστος με όλες αυτές τις ανατιμήσεις. Δηλαδή, όταν λέγαμε μια καλή τιμή πριν δύο χρόνια, πρόπερση, το 1,50 με 1,60 φέτος, δεν συζητάμε γιατί και αυτή η τιμή να κάνει αναλυπητική. Καταλάβατε που έχουμε φτάσει. Εμείς θα θέλαμε την τιμή την αναλυπητική που θα μας αφήσει κάτι για να μπορέσουμε να ξανακαλλιεργήσουμε γύρω στη κατώτερη εγγυημένη τιμή, γύρω στα 2 ευρώ. Δηλαδή δεν είναι μόνο η τιμή και όλα αυτά τα παιχνίδια που παίζονται μεταξύ των μεγαλεμπόρων και των εξαγωγέων και την πληρώνουμε εμείς. Είναι και το κόστος παραγωγής. Εδώ και από τα μπλοκ, αν θυμάστε, και από αυτό που βγήκαμε στον δρόμο, φωνάζουμε να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει πάρθει κανένα μέτρος για μείωση του κόστος παραγωγής. Οπότε καταλαβαίνετε και εμείς δεν μπορούμε να πουλήσουμε τη σταφή. Πώς θα πουλήσουμε? Μία χρονιά μπήκαμε μέσα, δεύτερη χρονιά δεν μπορούμε να ξανακαλλιεργήσουμε. Οπότε η τρίτη χρονιά ήδη φεύγουν αρκετές μεγάλες σταφίδες. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στην Διεθνή Έκθεση, ναι, από ό,τι κατάλαβα, είπε 60 εκατομμύρια για την αγορά λοιπασμάτων που αν, σε 250.000 αγρότες. Που αν το διαιρέσει βγαίνει 240 ευρώ στο κάθε αγρότη. Δηλαδή ψίχουλα. Έτσι όπως μας τα λέτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως έτσι υπογραμμίσατε κι εσείς, να συνεχιστεί η καλλιέργεια. Η καλλιέργεια εμείς το φωνάζουμε. Το ξαναφωνάζουμε, το ξαναλέμε. Ελάτε να δείτε. Πάρτε την κάμερα και ελάτε. Με την ψυχολογία που έχουν. Φέτος, πέρσι φύγαν λίγα στρέμματα. Φέτος, ήδη αρκετοί συναδελφοί μας εδώ θα αρχίσουν τις επόμενες μέρες να φεύγει. Να φεύγει, γιατί δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει να ανακαλλιεργεί και να μπαίνει μέσα. Μάλιστα. Και σε μερικές περιοχές η σταφίδα μπαίνει και σε περιοχές που δεν γίνεται τίποτα άλλο. Δηλαδή σε ορεινές μειονεκτικές περιοχές. Και γι' αυτό σε μερικά χωριά δεν έχουν φύγει και δεν έχουν πει ελιές. Αλλά και αυτοί τώρα ετοιμάζονται να φύγουν. Θα φύγουν από τη μέση σταφίδα. Εμείς γι' αυτό καλούμε τη σημερινή σύσκεψη, ναι, γιατί δεν πάει άλλο. Εμείς θα συνεννοηθούμε με τους άλλους αγροτικούς σύλλογους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κατώτερες εγγυημένες τιμές και μείωση του κόστος παραγωγής. Αυτά τα ζητάμε και τους τα ζητάμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την καλλιέργεια. Και είδατε πέρσι τι έγινε. Όλες οι συσκέψεις, ξανασυσκέψεις, οι βουλευτές του νομού, ναι, όλοι να βοηθήσουν τη σταφίδα και το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ο υπουργός όποτε στριμωχνότανε, ο κύριος Λιβανός, να μας λέει ότι θα μας δώσει 1,40
Και όταν θα αλλάζει ο υπουργός, γιατί και ο κύριος Γιωργαντάς, αυτό το αναιρεί. Και δίνει 10 λεπτά ενίσχυση για τη σταφίδα. Θέλεις να στηρίξεις ένα εμβληματικό προϊόν και δίνεις 10 λεπτά στην τιμή. Αυτά δεν είναι. Αυτά είναι παιχνίδια για να περάσει λίγος χρόνος. Αλλά να ξέρουν ότι η σταφίδα θα φύγει. Εκτός κι αν είναι στόχος τους αυτού. Εκτός κι αν είναι στόχος τους να φύγει η σταφίδα από τη μέση. Ναι. Εσείς τι σκέφτεστε να κάνετε, πώς θα τα διεκδικήσετε αυτά, θα κάνετε κινητοποιήσεις? Εμείς είναι μονόδρομος οι κινητοποιήσεις. Το τι μορφή θα είναι αυτές και πώς θα το συζητήσουμε απόψε και μαζί με όλους τους συναδέλφους μας και με τους αγροτικούς συλλόγους. Και γι' αυτό τους λέμε εμείς ότι δεν πρέπει να επανεπαυθούμε πάλι στα λόγια τα πεσσινά. Είδατε, ακούγαμε τους βουλευτές, ακούγαμε τους υπουργούς. Να μπει η κατάληξη. Μας κορόιδεψαν. Έχετε χάσει πλέον την εμπιστοσύνη σας. Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί. Η εμπιστοσύνη έχει χαθεί. Εμείς σαν αγροτικό κίνημα τους το φωνάζουμε και το λέμε όλο αυτό τον καιρό. Οι αγρότες να καταλάβουν ότι πρέπει να στηριχτούν μόνοι τους στη δύναμή τους. Και να βγουν στον δρόμο να διεκδικήσουν. Τη μορφή και τον τρόπο θα το αποφασίσουμε όλοι μαζί εκεί. Αλλά να μην περιμένουν από τον καναπέ κάποιος να του λύσει το πρόβλημα. Η σταφίδα ήταν ένα προϊόν δυναμικό καλλιέργεια για την Πελοπόννησο, ειδικότερα για τον νόμο της Ισημνίας. Με όλα αυτά τα χρόνια είδατε που έφτασε. Αυτή η κυβέρνηση βάζει την ταφόπλακα. Τους το ξαναλέμε, τους το ξαναφωνάζουμε. Μακάρι να μας ακούσουν οι αγρότες και να έρθουμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε δυναμικά, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Εμείς αυτό θα το προτείνουμε. Κυρία Αποστολόπουλε, τι ώρα θα γίνει η σύσκεψη αυτή και σε ποιο χώρο? Η σύσκεψη θα γίνει στη κεντρική πλατεία του Χανδρινού, εδώ, στις 8 η ώρα το βράδυ. Ωραία. Έχετε ανταπόκριση από τους άλλους συλλόγους της Μεσσηνίας? Τι σας έχουν πει, θα έρθουν? Έχουν πει ότι θα συμμετάσχουν. Ναι, θα συμμετάσχουν και οι άλλοι σύλλογοι εδώ στη Μεσσηνία. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή δύναμη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εμείς σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σπούργιοι της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπούργιοι της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186, τηλέφωνο 27210-22266.
κατάστασης και αποθεραπείας διάπλαση βρίσκεται μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον 18 στρεμμάτων στη μαγευτική Καλαμάτα. Είναι δυναμικότητας 97 κλινών. Η διάπλαση ακολουθεί το σκανδιναβικό μοντέλο αποκατάστασης. Με την επιστημονική γνώση, τη φροντίδα αλλά και την αγάπη των ανθρώπων της, βοηθάει τους ασθενείς να επανενταχθούν χωρίς προβλήματα στο εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Η διεπιστημονική ομάδα της διάπλασης προσφέρει υπηρεσίες αποκατάστασης σε νευρολογικές, ορθοπαιδικές ή νευροχειρουργικές καταστάσεις μεταχειρητικά, στην υποξία ή χρόνια φάση. Διάπλαση. Η φροντίδα που σας αξίζει. Κική, ο λίτερ του αποξηραμένου σίκου με συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές για 69 χρόνια. Ενισχύουμε διαρκώς το brand name Καλαμάτα μέσω του εμβληματικού προϊόντος του αποξηραμένου σίκου. Σικική, 69 χρόνια δίπλα στον παραγωγό. Επιστρέψαμε, είμαστε και πάλι εδώ και θα συνεχίσουμε τώρα με την πρόληψη. Έχουμε πει πολλές φορές και εμείς μέσα από την εκπομπή και οι γιατροί που φιλοξενούμε κατά καιρούς ότι η πρόληψη σώζει ζωές. Η Ελληνική Οκολογική Εταιρεία και η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζουν το πρόγραμμα της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού και του τραχύλου της μήτρας σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου. Είναι μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, ο κ. Άγγελος Χρονάς. Καλησπέρα σας, κύριε Χρονά. Καλησπέρα κύριε Ηλιοπούλου. Καλή τηλεοπτική σεζόν και καλή αρχή. Εύχομαι. Σαν τα παιδάκια και εσείς ξεκινήσατε σήμερα, όπως και τα σχολεία. Καλή αρχή, ναι. Λοιπόν. Είναι το πρώτο κουδούνι και για μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα σωστά, πολύ. Σωστά. Να είστε καλά. Εύχομαι τα καλύτερα. Κύριε Χρονά, αρχίζει προληπτικός έλεγχος για τις γυναίκες της Αρκαδίας αυτή τη φορά. Έχει γίνει και σε άλλους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Για πείτε μας γι' αυτό, τι πρέπει να ξέρουν οι γυναίκες. Πολύ σωστά έπατε. Έχει ολοκληρωθεί και στο νομό Κορινθίας και στο νομό Λακωνίας. Οφείλουμε τώρα να συνεχίσουμε στο νομό Αρκαδίας. Θα ξεκινήσουμε από τη Βόρεια Κοινωρία. Από μεθαύριο Τετάρτη, ήδη βρίσκεται η κινητή μονάδα του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, όπου σε συνεργασία με την Περιφέρεια, με τον εκάστοτε Δήμο, με τον Ιατρικό Σύλλογο, αλλά και με την Ιερά Μητρόπολη του νομού, θα κάνουμε σε συνεργασία, κάνουμε δωρεάν εξετάσεις. Αφορά όλες τις γυναίκες, χωρίς κάποιο κοινωνικό αποκλεισμό. Όλες οι γυναίκες από τα 25 έτη και πάνω θα μπορούν να κλείσουν τεστ Παπα-Νικολάου και όλες οι γυναίκες 40 ετών και πάνω και μαστογραφία και τεστ Παπα-Νικολάου. Θα δοθούν και τα τηλέφωνα. Αν θέλετε, μπορώ να αναφέρω και κάποια τηλέφωνα. Βεβαίως. Για να κλείνουν τα ραντεβού. Είναι το ένα σταθερό, το 2713 610 243. Εργάσιμες μέρες και ώρες μπορούν να παίρνουν. Αυτό είναι το τηλέφωνο στην περιφέρεια στην Τρίπολη. Στα γραφεία μας, οπότε μπορούν να κλείνουν ραντεβού. Τοπικά ο Δήμος θα βγάλει και κάποιες ανακοινώσεις, ήδη κυκλοφορούν κάποιες αφίσεις. Μπορεί και ο Δήμος και η περιφέρεια συγχρόνως έχουν μια κοινή λίστα ώστε να κλείνουμε ραντεβού με όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Έτσι προβλέπονται. Όπως όλη αυτή την περίοδο που είναι τον ιό, που μπορώ να πω ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό το κομμάτι, γιατί ξέρετε, ο κόσμος δεν είχε τη διευκόλυνση και υπήρχε και ο φόβος του να κάνει τις προληπτικές εξετάσεις. Οπότε εμείς συνεχίσαμε, τηρώντας έτσι όλα τα πρωτόκολλα που έπρεπε και ήμασταν κοντά στον πολίτη. Παρέχαμε δωρεάν υπηρεσίες υγείας και παρέχουμε την πρόληψη, το πιο σημαντικό.
Και να σταθούμε σε αυτό, κύριε Χρονά, να πούμε το πόσο σημαντικό είναι η πρόληψη και για τον καρκίνο του μαστού και για τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Γιατί από ό,τι μας λέτε εσείς οι γιατροί, αν το προλάβουμε, θα σωθούμε. Και μπορούμε να το προλάβουμε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Να ξεκινώντας από τον καρκίνο του μαστού, να αναφέρουμε ότι συνολικά έχουμε κάνει 13.000 εξετάσεις όλο αυτό το διάστημα που έχουμε ξεκινήσει αυτό το πρόγραμμα. Στις 13.000 εξετάσεις έχουμε βρει 54 γυναίκες όσον αφορά το μαστό με κακοήθεια και 89 τεστ ΠΑΠ τα οποία ήταν ύποπτα. Οπότε αυτά γίνεται περαιτέρω διερεύνηση, είτε σε δημόσια νοσοκομεία που παραπέμπουμε εμείς, είτε σε ιδιώτες συναδέλφους που εμπιστεύονται οι κυρίες, ώστε να γίνει η επιβεβαίωση του προβλήματος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Και τα τηλεφωνήματα που δεχόμαστε και το ελληνικό δήμο Αγκολογίας, αλλά και η περιφέρεια και η εκάστοτε δήμο και τις ευχαριστίες, σημαίνει ότι πραγματικά γίνεται κάτι σημαντικό. Μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος του μαστού προτιμά τις γυναίκες. Μία στις 7 με μία στις 8, λένε οι μελέτες, γυναίκες θα νοσήσουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Έτσι, οπότε ο καρκίνος όμως, αν τον εντοπίσουμε πρώιμα, σε έγκαιρο στάδιο, μόλις δηλαδή που έχει εκδηλωθεί, είναι 99%, σχεδόν 100% είναι αντιμετωπίσιμος και ιάσιμος. Δηλαδή, αν χρειαστεί η γυναίκα και κάνει εκτός τη χειρουργική παρέμβαση και κάποιες επικουρικές θεραπείες, ξεφεύγει τον κίνδυνο, δεν χάνουμε μια ανθρώπινη ζωή από αυτό. Άρα είναι και πάρα βεβαίως πολύ να αναφέρω σημαντικό. Και με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, ότι έχει πάρα πολύ υψηλά νούμερα. Έχουμε και τον ιό HPV, τα κονδυλώματα τα λεγόμενα, τα οποία μπορεί να συσχετιστούν με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Εκεί να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της ζωής της, 3 στις 4 γυναίκες θα εμφανίσουν κονδυλώματα, όχι καρκίνο. Βέβαια, κατά 90% αυτών των γυναικών η αυτοάμυνα του οργανισμού τα καταπολεμά. Οπότε δεν είναι επικίνδυνο, αλλά ο ιός όμως των κονδυλωμάτων μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται, και το λένε και οι μελέτες, ότι μπορεί να σχετίζεται με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό κάθε χρόνο να κάνουν και οι γυναίκες το τεστ ΠΑΠ, οπωσδήποτε, έτσι, και ιδίως αν ξεκινάνε από μικρότερες ηλικίες τις ερωτικές επαφές. Άρα να μην αμελούμε τον ετήσιο έλεγχό μας, εμείς οι γυναίκες, μία φορά το χρόνο και μαστογραφία και τεστ Παπα-Νικολάου, μπορούμε να προλάβουμε. Και αυτό είναι το βασικότερο. Βεβαίως. Και αυτός είναι ο στόχος. Να μην φοβόμαστε. Ξέρετε, δεν είναι μόνο καρκίνος και δεν φοβόμαστε τη λέξη. Το έχουμε πολλές φορές, τον κοιτάμε κατάματα. Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Είναι, στα όργανα αυτά είναι, αντιμετωπίζεται ο καρκίνος. Αλλά υπάρχουν και πολλές παθογένειες. Πολλές κολπίτιδες, πολλές μυκητιάσεις που τα βρίσκουμε έτσι, και με αυτές τις εξετάσεις που κάνουμε και παραπέμπουμε στον θεράποντα γιατρού. Οπότε γίνεται κάποια θεραπεία και όλα καλά. Όπως και στο μαστό, βρίσκουμε και καλοήθη ευρήματα, τα οποία κάνουμε συστάσεις κάθε πότε πρέπει να τα παρακολουθεί η γυναίκα. Κύριε Χρονά, από τους ελέγχους που έχουν γίνει μέχρι τώρα, με τη συνδρομή της Περιφέρειας και με την Ελληνική Ογκολογική Εταιρεία, υπήρχαν γυναίκες οι οποίες δεν είχαν κάνει ποτέ εξετάσεις? Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα που λέτε. Ναι, είναι γεγονός ότι πολλές γυναίκες και σε μεγαλύτερες ηλικίες, μπορώ να πω, όχι απαραίτητα τις νέες κυρίες και λίγο μεγαλύτερες, που κάνουν και πρώτη φορά και δεύτερη φορά μαστογραφίες. Όπως αυτό, επειδή το κάνει πλέον και η κυβέρνηση, ξέρετε, ακολουθεί και τα βήματα αυτά. Είμαστε χαρούμενοι ότι το έχουμε ξεκινήσει εμείς πρώτα και ανταποκρίνει ο κόσμος. Από επαφές που έχω με κάποια ιατρία που συνεργάζονται εδώ στην Αθήνα μιλώντας, βλέπω ότι πολλές γυναίκες δεν κάνανε προληπτικές εξετάσεις. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το κράτος, η περιφέρεια, ο Δήμος, έτσι, το Υπουργείο να μπορεί να δίνει την παροχή αλλά και τη συστηματικότητα. Εμείς αυτό που κάνουμε, αυτό που έχουμε οργανώσει, είναι το λεγόμενο screening που λέμε οι γιατροί. Ουσιαστικά θα επανέλθουμε μετά από κάποιο χρονικό διάστημα στις είδες περιφερειακές ενότητες, ώστε να επανελέξουμε τις ίδιες γυναίκες, κάνοντας νέα μαστογραφία και τεστ ΠΑΠ, αλλά και όσες καινούργιες προκύπτουν, βέβαια, στην πορεία. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχει κινητή μονάδα που πάει στο χώρο τους, δεν υπάρχει ταλαιπωρία και βοηθάει έτσι στο να πάρουν και την απόφαση να έρθουν για τον έλεγχο. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει και μπορούμε να κάνουμε και κάποιες ομιλίες. Έχουμε πει είμαστε διαθέσιμοι και με τους Δήμους, αν χρειαστεί, και κάποιες εκλεκτικές ομιλίες, ώστε να λύσουμε και κάποιες απορίες στον κόσμο, αν χρειάζεται. Τηρούνται όλα όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Παίρνει μια ατομική επιστολή κάθε γυναίκα, προσωπική επιστολή, έτσι, την απάντηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας. Και μετά σε επαφή απευθείας είτε με τους γιατρούς του Ιδρύματος, εφόσον βέβαια υπάρχει και καλή κάλυψη, να ξέρετε, διότι υπάρχει ολόκληρη ομάδα συναδέλφων ακτινοδιαγνωστών που διαβάζουν τις μαστογραφίες αυτές. Έτσι, οπότε, αν υπάρχει και μια διχογνωμία, να εξηγήσω στον κόσμο ότι γίνεται διπλό ξεχωριστό διάβασμα της μαστογραφίας. Δηλαδή, ο κάθε συνάδελφος το βλέπει ξεχωριστά τη μαστογραφία, τη βλέπει και ένας δεύτερος. Αν υπάρχει διχογνωμία ή δεν συμφωνούν οι δύο συνάδελφοι, τη βλέπει ξεχωριστή ομάδα, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε όσο πιο έγκυρο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Να πούμε και πάλι, έτσι πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν έχει να προσθέσετε κάτι άλλο, ότι από Τετάρτη ξεκινάτε στην Κοινουρία. Μέχρι πόσο θα είναι εκεί η μονάδα, να πούμε, και να επαναλάβουμε και πάλι τα τηλέφωνα. Ναι, το τηλέφωνο είναι 2713 610 243. Ναι. Από πρωί, το πρωί από τις 8 η ώρα έως τις 3 το μεσημέρι μπορούν να παίρνουν οι κυρίες ένα ραντεβού. Απλά θα ήθελα να πούμε ότι κάποια μαστογραφία δεν μπορεί να ξανακάνει, δεν χρειάζεται να πάρει εκ νέου ακτινοβολία από ό,τι καταλαβαίνετε. Οπότε ρωτάμε κάποια βασικά πράγματα που χρειάζεται ώστε να μπορέσουμε χωρίς ταλαιπωρία συγκεκριμένη μέρα και ώρα να προσέλθει ώστε να κλείσει το ραντεβού. Εμείς μπορώ να σας πω ότι και ο Περιφερειάρχης ο Παναγιώτης ο Νίκας ασπάζεται και προτάσει την πρόληψη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό σε ό,τι προγράμματα. Ό,τι αφορά την πρόληψη και το δωρεάν παροχή υπηρεσιών στον πολίτη, μας λέει πάντα ναι και θα συνεχίσουμε πράγματα όπως είχαμε κάνει και για το μελάνομα παλαιότερα και θα συνεχίσουμε εφόσον βέβαια ανοίξει ο καιρός και πάλι να κάνουμε. Θα κοιτάξουμε να κάνουμε και για τους μικρούς μας μαθητές και για τα σχολεία ώστε να μπορέσουμε να... Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χρονά για την παρέμβαση αυτή. Να πάμε έτσι σε ένα διαφορετικό θέμα από την Καλαμάτα και με ένα ξεχωριστό αφιέρωμα. Ξεκίνησε τη λειτουργία το πρώτο κινητός ηλιακός κινηματογράφος. Πρόκειται για μια παράλληλη δράση του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, κατά την οποία θα προβληθούν 4 ντοκιμαντέρ με θέμα τη μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Αρμενίων στην Καλαμάτα και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου. Το τέλος προδιαγράφονταν οδυνηρό για τους Έλληνες που ήρθε στις 13 Αυγούστου του 1922, όταν οι Τούρκοι εξαπέλυσαν γενική επίθεση. Μέσα σε λίγες μέρες τα τουρκικά στρατεύματα κατάφεραν να διασπάσουν την ελληνική αμυντική γραμμή. Μικρασία 1922. Ο ελληνισμός ξεριζώνεται και σφαγιάζεται. 100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος και η Ελλάδα έχει ηθική υποχρέωση τουλάχιστον να μην ξεχάσει. Η γενιά που έζησε το χαμό έφυγε. Οι επόμενες γενιές οφείλουν να μαθαίνουν από την ιστορία, να θυμούνται και να τιμούν. Έτσι, ξεχωριστή σε αυτήν την κατεύθυνση είναι μια ιδιαίτερη έκθεση από τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη της Καλαμάτας και την Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Αποφύτων του Μουσικού Σχολείου Μαρία Κάλλας, τη Μεσσηνιακή Αμφικτιονία, τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας και την Κινηματογραφική Λέσχη της πόλης. Θέλουμε να θυμόμαστε, να τιμούμε και να στοχαζόμαστε όλα εκείνα τα οποία συνέβησαν σε χρόνια δύσκολα για τον ελληνισμό. Ιδιαίτερα η πόλη μας, η Καλαμάτα, που υποδέχθηκε ικανότατο αριθμό προσφύγων, οι οποίοι ρίζωσαν στον τόπο μας και προσέφεραν πάρα πολλά στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη. Εκδηλώσεις όπως αυτές, οι οποίες θα διοργανωθούν και διοργανώνονται μαζί με άλλους πολιτιστικούς φορείς Μεσσηνίας, αποδίδουν την πρέπεισα τιμή και διασώζουν τις ιστορικές μνήμες εκείνων των χρόνων. Σε όλες αυτές οι πνευματικές εκδηλώσεις, σκοπό έχουν να τονώσουν τη μνήμη μας, να μην μας αφήσουν να ξεχάσουμε, αλλά και να τιμήσουμε και τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή εκεί. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή και το τραυματικό της αποτύπωμα στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο των μικρασιατών που ξεριζώθηκαν από τη γενέθλια γη τους, αλλά και όλων των Ελλήνων, το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας τιμά την επέτειο αυτή με μια σειρά προβολών ντοκιμαντέρ από τον πρώτο κινητό ηλιακό κινηματογράφο στην Ελλάδα. Σήμερα είναι τα εγγένεια του ηλιακού κινητού κινηματογράφου. Μια ιδέα η οποία ξεκίνησε πριν 2,5 χρόνια από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, αλλά δυστυχώς δεν είχαμε μπορέσει να το υλοποιήσουμε λόγω των υγειονομικών συνθήκων και λόγω του κορονοϊού. Πέρα από το φεστιβάλ, προσπαθούμε να προωθήσουμε τον κινηματογράφο και το ντοκιμαντέρ σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ιδέα ενός ηλιακού κινητού κινηματογράφου ήταν πολύ σωστή, με το σκεπτικό ότι έχεις μια αυτονομία και μπορείς να επισκέπτεσαι οποιοδήποτε χώρο, οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις. Στην προσπάθεια όλη αυτή μας βοήθησε το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η ομάδα Smart Roo, και χρηματικά, χορηγικά μας βοήθησε η ΑΔΜΙΕ. Ουσιαστικά έχουμε σχεδιάσει ένα αυτόνομο σύστημα το οποίο τροφοδοτείται από 3 ηλιακά πλαίσια, φορτίζονται οι μπαταρίες και από τις μπαταρίες μέσω ενός inverter
μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τα φορτία που χρειάζονται και μια τέτοια προβολή. Έσερα ντοκιμαντέρ με θέμα την μικρασιατική καταστροφή και τον ξεριζωμό των Αρμενίων στην Καλαμάτα και σε άλλες πόλεις της Πελοποννήσου περιλαμβάνει το πρόγραμμα των προβολών που γίνονται στην πόλη της Καλαμάτας σε συνεργασία με την ομάδα Πάμε Βόλτα και τους συλλόγους των προσφύγων. Προσπαθούμε να στηρίξουμε μαζί με τη μουσική και το χορό, προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την πόλη με όποιον δυνατό τρόπο έχουμε. Το ότι ξεκινάει το Solar από την Καλαμάτα σε όλη την Ελλάδα δεν είναι τυχαίο. Αυτό θέλουμε να κρατήσετε και πιστεύουμε ότι όλοι οι Δήμοι θα το αγκαλιάσουν. Παράλληλα, σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα, υλοποιείται ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα παραγωγής ντοκιμαντέρ με εφήβους σε 9 πόλεις του δικτύου του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου με θέμα την μικρασιατική καταστροφή. Τα παιδιά με την καθοδήγηση κινηματογραφιστών συνεργατών του κέντρου κάνουν την έρευνα, τις συνεντεύξεις και την κινηματογράφηση. Στην Καλαμάτα το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται με μια ομάδα από μαθητές της 3ης Λυκείου από το Λύκειο Παραλίας σε συνεργασία με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Καλαμάτας. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5 το απόγευμα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθούν τα δελτία ειδήσεων από Αργολίδα, Λακωνία και Πάτρα και στις 9 ακριβώς το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το Θέμη Κανελόπουλο. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.